Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Βρίσκομαι στην Αρχιεπισκοπή, δίπλα στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδο, τον κύριο Χριστόδουλο, για μια συνέντευξη που νομίζω πω θα έχει απόψε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώ έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη και για την Εκκλησία, αλλά και συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Μακαριότατε, καλησπέρα σα και σα ευχαριστώ Βολά. θερμά που δεχθήκατε να απαντήσετε στα ερωτήματά μου. Και εγώ σα ευχαριστώ γιατί είναι μια ευκαιρία να απευθυνθώ απευθεία στον ελληνικό λαό που ασφαλώ επιθυμεί και επιδιώκει να ακούσει από πρώτο στόμα μερικέ αλήθειε. Θέλω να ξεκινήσω, μακαριότατε, δίνοντά σα την εικόνα που έχω στο μυαλό μου με βάση τα δημοσιεύματα και τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος για την Εκκλησία. Έχω την εικόνα μιας Εκκλησίας μέσα στην οποία έχουν παρισφρήσει πράκτορες. Μιας Εκκλησίας μέσα στην οποία υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι μετέχουν σε κυκλώματα, άνομα κυκλώματα, στο χώρο της δικαιοσύνης. μια εκκλησίας στην οποία μετέχουν επίσκοποι οι οποίοι θησαυρίζουν α, εις βάρος των πολιτών. μια εκκλησία της οποίας το χρώμα ορισμένες φορές γίνεται ροζ, διότι κάποιοι άλλοι επιδίδονται σε ροζ σκάνδαλα. Μιας εκκλησίας που διαθέτει Ιερείς που κρατούν όπλο Μια τέτοια εικόνα έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα Και θέλω να σας ρωτήσω Αν αυτή η εικόνα πιστεύετε ότι είναι εικόνα που κολακεύει την εκκλησία Ή αντιθέτως μια εικόνα που κατακερματίζει την αξιοπιστία και το κύρος της Δεν υπάρχει αμφιβολία κύριε Χατζηνικολάου Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία πριν από λίγο εμνημονεύσατε είναι υπαρκτά και γι' αυτά πραγματικά έτσι αισθανόμεθα όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα εμείς που είμεθα οι πνευματικοί πατέρες και ποιμένες αισθανόμαστε όχι μόνο θλίψη και λύπη και αγωνία αλλά ταυτόχρονα αισθανόμαστε και τις ευθύνες τις οποίες έχουμε είτε είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή είτε είμεθα απ' έξω θεατές μιας τέτοιας κατάστασης. Αλλά αυτό που δεν λόγο νομίζω ότι επιτρέπεται να γενικεύεται ώστε προς τα έξω να βγαίνει η εικόνα μιας εκκλησίας με διεφθαρμένους ανθρώπους οι οποίοι όπως είπατε έχουν τέτοιες εκδηλώσεις που είναι πραγματικά απαράδεκτες. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω κύριε Χατζηνικολάου και εσάς και τον ελληνικό λαό ο οποίος μας ακούει ότι δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αποτελούν στελέχη της από τους ιεράρχες που είναι 80 μέχρι τις 10.000 περίπου εφημερίους, κληρικούς, εγγάμους και αγάμους, τους παπάδες του λαού μας, μέχρι τα στελέχη μας που είναι λαϊκοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την Εκκλησία όπου η μεγάλη θα έλεγα η συντριπτική πλειονότητα από αυτούς τους ανθρώπους είναι άνθρωποι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους επιτελούν ένα πολύ σημαντικό πνευματικό και κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο μέσα στην κοινωνία μας και δίνουν την πραγματική εικόνα την οποία έχει η Εκκλησία και για την οποία πραγματικά ενδιαφερόμαστε όλοι μας. Οι ελάχιστοι επίορκοι οι οποίοι πράγματι υπάρχουν είναι βέβαιον ότι εφόσον επισημανθούν και εάν έχουν επισημανθεί πραγματικά θα επισύρουν πολύ αυστηρές ποινές θα έλεγα τον πέλεκι της δικαιοσύνης επάνω τους γιατί δεν ανεχόμαστε ελάχιστοι άνθρωποι να είναι αυτοί που διαβάλλουν όλη την Εκκλησία και όλο τον Ιερό Κλήρο και γεμίζουν με λύπη και θλίψη τις καρδιές εκείνων που αγαπούν την Εκκλησία πιστεύουν στο Θεό και σέβονται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Μακαριότατε θέλω να γίνω πιο προσωπικός και πριν μπω, γιατί αναγκαστικά θα μπω απόψε και σε ερωτήσεις αστυνομικού ρεπορτάζ εντό εισαγωγικών για τις πολυσυζητημένες υποθέσεις Βαβίλη και Γιωσάκη θέλω όμως πριν μπω σε αυτά να ρωτήσω αν αισθάνεστε προσωπικά ότι έχετε βαθμόν ευθύνη για αυτή την εικόνα της εκκλησίας και φαντάζομαι ότι για να ζητήσετε συγγνώμη από τους πιστούς κάποιο βαθμό ευθύνη αναγνωρίζετε. Θέλω να δω λοιπόν και να ακούσω ποιος είναι αυτός ο βαθμός ευθύνη, γιατί ζητήσατε συγγνώμη. Έκαναμε ε, την αυτοκριτική μας. Η αυτοκριτική μας αυτή μα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι έστω και αν δεν είμαστε εμείς προσωπικά εμπλεκόμενοι σε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, εν επειδή είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, μετέχουμε στη χαρά και στη λύπη του κάθε ενός μέλους. Γι' αυτό το λόγο συμμεριζόμαστε μια κοινή ευθύνη την οποία έχουμε, επαναλαμβάνω έστω και αν δεν είμαστε προσωπικά ένοχοι για κάτι συγκεκριμένο, Αισθανόμαστε λοιπόν την ευθύνη να πάρουμε πάνω στους ώμους μας ε, όλη αυτή την κατακραυγή την οποία βλέπουμε να έχει το πλήρωμα της Εκκλησίας απέναντι σε κληρικούς οι οποίοι είναι επιλύσμονες των καθηκόντων τους. Εγώ κύριε ε, Χατζηνικολάου Χατζη έχω την αίσθηση ότι ως προκαθήμενος της Εκκλησίας και πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου έχω τις μεγαλύτερες ευθύνες για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Εκκλησία με αυτή την έννοια την οποία πριν από λίγο σας περιέγραψα. Γι' αυτό και απόψε είμαι εδώ μαζί σας για να ακούσω οποιασδήποτε ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να μου υποβάλλετε. Θα απαντήσω με πάσαν ειλικρίνεια η οποία και με χαρακτηρίζει πάντοτε και θα απαντήσω έστω και αν αυτές οι απαντήσεις μου μερικές φορές μπορεί να στραφούν εναντίον μου ή να με ζημιώσουν και να με βλάψουν προσωπικά γιατί αυτή την ώρα νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρέωση και καθήκον να εμφανιστούμε όποιοι στην πραγματικότητα είμαστε μπροστά στα μάτια και στα αυτιά του ελληνικού λαού και να ξεγυμνώσουμε κατά κάποιον τρόπο την αλήθεια, να την πούμε με παρησίαν, με σθένος τα έλεγα και με κάποιον ηρωισμό γιατί χρειάζεται πάντοτε να είναι κανείς γενναίος για να λέει τις αλήθειες. Έχω όλη αυτή τη διάθεση και ελπίζω Μάλιστα. να μου δώσετε την ευκαιρία να το αποδείξω. Θα τα ρωτήσω όλα, μακαριότατε. <Και> Θα τα ρωτήσω όλα γιατί όντω ε, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί επιβάλλει να τα ρωτήσει κανεί όλα. Θέλω όμω πριν μπω στι ε, υποθέσει που απασχόλησαν αυτέ τι μέρε στη γυνή γνώμη, να σταθώ στο θέμα τη παρετήσεω. Από αρκετά χίλιοι στο χώρο τη πολιτική, και από ορισμένα χείλη στο χώρο της Εκκλησίας, τον Ζακίνθου, τον Ηλίας που υπέβαλε πρόταση Μομφής και τον α, γρεβενών νομίζω. Όχι. Ε, όχι. Ε, άλλον έναν άκουσα σήμερα, δεν ενθυμούμε από ποια περιφέρεια, τρεις ε, δεσποτάδες να το πω έτσι, τρεις Μητροπολίτες είπαν τη λέξη παρέτηση για σας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή η σκέψη, η σκέψη της παρετήσεως, Πέρασε από το μυαλό σα. Γιατί βλέπω ότι δεν παρετήσετε. Αντιθέτω, βλέπω ότι έχετε επιλέξει μια πιο επιθετική τακτική. Αυτό αισθάνομαι. Πέρασε η σκέψη τη παρετήσεω από το μυαλό σα. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι από τη σκέψη μου έχουν περάσει όλα όσα μπορείτε να διανοηθείτε εσεί και ο οποιοδήποτε μα ακούει αυτή την ώρα. Και πολύ περισσότερα από αυτά που εσεί φαντάζεστε όλα τα έχω μελετήσει, όλα τα έχω ζυγίσει και για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές έχω αφιερώσει πολύ χρόνο μελετώντας την κάθε μία χωριστά. Όμως σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα για το οποίο μου μιλάτε, βεβαίως το ήκουσα, βεβαίως το εζήγησα μέσα μου και το απέρριψα αμέσως. Το απέρριψα δε διότι πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι μέρος του προβλήματος αλλά είμαι εκείνος ο οποίος καλούμε αυτή την ώρα να οδηγήσω όλη την Εκκλησία προς την κάθαρση έτσι όπως έχει ονομαστεί, δηλαδή την αυτοκάθαρση όλων των στελεχών της. Άλλωστε και η πρόσφατη ετοιμιγορία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας με μια συντριπτική πλειονοψηφία που με στηρίζει στις επιλογές μου αυτές, για μένα αποτελεί πραγματικά ένα μήνυμα το οποίο με ενισχύει στην τοποθέτησή μου αυτή. Επομένως, μαζί με τους ιεράρχες, μαζί με την πολιτεία, γιατί πολλά από τα μέτρα τα οποία έχουμε εισηγηθεί, χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση και αναμένουμε πραγματικά να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αταλάντευτο βήμα και χωρίς συμβιβασμούς ύποπτους σε αυτό που έχει ονομαστεί κάθαρση της Εκκλησίας. Λένε πολλοί, μακαριότατε, ότι η κάθαρση, η εξυγίανση θα αγγίξει όλους εκτός από το περιβάλλον του Χριστόδουλου. Λένε δηλαδή ότι ενώ είστε αυστηρός στις περιπτώσεις μητροπολιτών ή κληρικών που δεν βρίσκονται κοντά σας, είστε ανεκτικός όταν το κακό χτυπά το περιβάλλον σας. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος σε αυτό. Θέλω για παράδειγμα να σας πω ότι ο Θεόκλητος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, τον οποίον γνωρίζω και γι' αυτό δεν πιστεύω τις ηθικής απαξίας κατηγορίες που εξακοντίστηκαν εναντίον του, αν ήταν υπουργό και εσείς Πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση θα είχε ήδη υποβάλει την παρέτησή του. Και το λέγω γιατί είναι γνωστό έχει γραφεί και φαντάζομαι δεν θα το διαψεύσετε ότι ήταν ένας εξ εκείνων μαζί με τον Μητροπολίτη Αττικής που εισηγήθηκαν σε εσά να τοποθετηθεί ο Γιωσάκης ο Αρχιμανδρίτης Γιωσάκης σε επιτελική θέση της Αρχιεπισκοπής και εσείς βέβαια το αρνηθήκατε. Μια τέτοια εισήγηση, μια λανθασμένη εισήγηση για ένα α, υψηλό πόστο δίπλα στον ταγό της Εκκλησίας κανονικά, θα πρέπει να οδηγεί σε παρέτηση. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήδη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλειώτιδος, ο Θεόκλητος, έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του, ύστερα από πολλές και όριμες σκέψεις. Σήμερα το μεσημέρι με ειδοποίησε ότι είναι αποφασισμένος να υποβάλει την παρέτησή του αναδεχόμενος τις ευθύνες για αυτές τις εισηγήσεις τις οποίες πράγματι είχε κάνει. Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ όταν ερωτήθηκα ε, ε, το ότι υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις σε μένα και μάλιστα είπα όχι από θεσμικά όργανα της Εκκλησίας ή από υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά από άλλα πρόσωπα με τα οποία συνδέομαι φιλικά. Και δεν είναι το μόνον ο σεβασμιότατος Θεσσαλειώτιδος <κυκλή> Ήσαν και άλλα λαϊκά, και λαϊκά πρόσωπα Ναι, τα οποία ε, με πλησίασαν Στη διάρκεια κάποιων σας συναντήσεων να μας πείτε μακαριότατε Ρωτώ διότι ναι, θέλω να ο, Γιωσάκης, ο Γιωσάκης Έχει συνδεθεί με ένα κύκλωμα στο χώρο της δικαιοσύνης Αν λοιπόν αυτοί που σας εισηγήθηκαν να τον βάλετε κάπου ψηλά δίπλα σας ήταν από το χώρο της δικαιοσύνης ή από το χώρο της δικηγορίας ή από τέτοιους χώρους έχει σημασία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να εκθέσω τους ανθρώπους και δεν έχει και κανένα νόημα αυτό να το κάνω. Εκείνο που έχει όμως νόημα και σημασία νομίζω, είναι ότι παρά το ότι εδέχθη κάποιες εισηγήσει, εγώ τις απέρριψα. Ήταν τις απέ... και ο Αττικής εκ των εισηγητών. Αν θυμάμαι, νομίζω ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ε, τις απέρριψα ακριβώς διότι είχα ακούσει περί του προσώπου αυτού Λέγεται ότι ο Πυραιός τότε σας είχε πει ε, Προσέξτε με το γιοσάκι γιατί στη Λίμνο τον έδιωξε ο κόσμος Στα ναι. κύθυρα τον έδιωξε ο κόσμος, Στην Αμερική κατηγορήθηκε για οικονομικά σκάνδαλα Αυτό είναι αληθές αλλά ο σεβασμιώτος Πυραιός μου το είπε αυτό παραβιάζοντας τροποντινά ανοιχτέ πύλες διότι ήδη εγώ είχα Είχατε απορρίψει, απορρίψει την, εισήγηση. την εισήγηση και επομένως του το είπα εκείνη την ώρα που, μου, που με ενημέρωνε εν πάση με περιπτώσει μήπως και δεν ήξερα περί τίνος προσώπου Τώρα πρόκειται. θα με συγχωρήσετε, δεν συνηθίζεται ο δημοσιογράφος να κάνει αστυνομικού τύπου ερωτήσεις στον Αρχιεπίσκοπο όμως εκεί φτάσαμε με τα όσα α, τον τελευταίο καιρό ελέγχθησαν και γράφησαν πρέπει να ρωτήσω κάποιον τον οποίο να απορρίπτεται για μια θέση κοντά σας εδώ στην Αρχιεπισκοπή και για του οποίου την προϊστορία είστε ενήμερος. Πώς γίνεται στη συνέχεια να μεσολαβεί για συνάντησή σας με δικαστικούς και να παρευρίσκεται στη συνάντηση αυτή. Μου έλεγαν κάποιοι ότι αν για παράδειγμα ο Σεραφείμ έβλεπε σε μια συνάντηση κάποιον που δεν του άρεσε η φάτσα του, να το πω έτσι, ή το ποιόν του ή η προϊστορία του, του λέγε στα τσακίδια». Εσείς δεν λειτουργείτε έτσι ως χαρακτήρα, το ξέρω. Όμως, πώς γίνεται αυτός στη συνέχεια να μεσολαβεί για να συναντηθείτε με δικαστικούς. Κοιτάξτε, καταρχήν ε, δεν είναι βέβαιο ότι ο ιερεύς Γιωσάκης μεσολάβησε για να μου γίνει μία επίσκεψη κάποιων δικαστικών. Οι επισκέψεις μου κλείνονται από το ιδιαίτερο γραφείο μου και βέβαια κάποιος τηλεφωνεί εκεί συνήθως και λέγει ότι ο κύριος Τάδε ή οι κύριοι Τάδε ζητούν να δουν τον μακαριότατο. Όταν το βράδυ ή το μεσημέρι συναντώμε με τα πρόσωπα του γραφείου μου, μου μεταφέρουν αυτές τις επιθυμίες. Δεν είναι απαραίτητο να μου πούν ότι εμεσολάβησε ο Τάδε παρακαλεί για τον κύριο Τάδε. Μου λένε την ουσία της υποθέσεως ότι ο Τάδε κύριος ή οι Τάδε κύριοι ζητούν να σας δουν. Αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Εάν ο πατήρ Γιοσάκη είχε μεσολαβήσει, όχι, εγώ δεν το ξέρω. Γι' αυτό και όταν εδέχθη την επίσκεψη στο γραφείο μου. Ρωτήσατε ε, τα στελέχη ε, τη Αρχιεπισκοπής, ε, Αν κάποιο ε, από αυτού είχε την επαφή μαζί του και οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Στην εποχή εκείνη, διευθυντή του γραφείου μου ήταν ο πατήρ Σεραφίμ Κούλουσούσα, με τον οποίο τώρα δεν έχω καμία επικοινωνία. Και επομένω δεν έχω την ευχαίρεια να το ερωτήσω. Άλλη επιλογή που χρεώνεται στον Θεόκλιτο συζητητή και για την οποία Σύμφωση. λέγουν ότι ήταν και ανώριμο ε, για να αναλάβει μια τέτοια θέση και λέγουν επίση ότι ίσω αποδείχθηκε από τα πράγματα ήταν και ανώριμο για την ιεροσύνη με την έννοια ότι ε, τελικώ αποφάσισε να φύγει από την εκκλησία αυτό το να το Αυτό είναι αληθέ και όπω είπα και στην ιεραρχία μέσα, εγώ πονώ και θλίβομαι για την ψυχή του παιδιού αυτού. Αλλά από εκεί και πέρα ή το 28 ή 29 ετών αν θυμάμαι καλά όταν τον τοποθέτησα στη θέση αυτή. Κύριε Χατζη Νικολάου, εγώ θυμάμαι εσείς ο ίδιος σε παρόμοια ηλικία διευθύνατε ολόκληρο τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι δεν είναι. Εγώ δε εμπιστεύομαι τους νέους. Τους αγαπώ και τους εμπιστεύομαι. Και νομίζω ότι οι νέοι μας έχουν πολλές ικανότητες και οι είναι κατάλληλοι για να φέρουν εις πέρας μια τόσο υψηλή αποστολή. Βεβαίω, έπεσα έξω στι εκτιμήσει μου, και είναι και αυτό ένα λόγο για τον οποίο είπα στο λαό μας το συγγνώμη. Γιατί πολύ δύσκολα θα έλεγε κανεί ότι συγχωρούνται τέτοιου είδου σφάλματα, αλλά δεν είναι σφάλματα τέτοια ώστε να δικαιούται μια γενικότερη απαξίωση τη Εκκλησία. Να το ρωτήσω ευθέω. Λένε κάποιοι, σα κατηγορούν, και εγώ την συνυπογράφω αυτή την κατηγορία, την πιστεύω κι εγώ δηλαδή ότι παραίστε είστε με τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα και στο περιβάλλον σας να παρισφρίουν άνθρωποι χωρίς να τους ψάξετε πολύ, να το πω έτσι, αλλά και να εμφανίζεστε ως υποστηρικτής ανθρώπων που ίσως δεν αξίζουν την υποστήριξή σας. Λέω, ας πούμε, περίπτωση επιστολής βαβίλη. Θα πάω αναλυτικά σε αυτό μετά. Μου λένε τώρα, και δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί διότι ακούω οι φήμες πια έχουν κατακλείσει τα δημοσιογραφικά γραφεία ότι θα βγουν και άλλες επιστολές σας για άλλους οι οποίοι απεδείχθησαν στη συνέχεια εγκληματίες είτε με ναρκωτικά είτε με άλλα εγκλήματα. Είναι πολύ αφελές ε, το συμπέρασμα ότι ε, δίνουμε πολλές φορές κάποιες ε, συστατικές επιστολές και εκ των υστέρων οι τιμηθέντε με τι επιστολέ αυτέ αποδεικνύονται ανάξιοι και επομένω και οδούς την συστατική επιστολή είναι ένοχο. Κύριε Χατζηνικολά, με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει κανένας ότι και η Ακαδημία Αθηνών, παραδείγματο χάρη, η οποία επιβραβεύει κάποιον ή η ελληνική πολιτεία που παρασημοφορεί κάποιον για κάποιες υπηρεσίες τις οποίες έχει ήδη προσφέρει, και εκ των υστέρων ο ίδιος αυτός άνθρωπος αποδεικνύεται ότι εμπίπτει ε, κάπου σε ένα πλαίσιο παρανομίας ότι θα φταίει η Ακαδημία ή θα φταίει ε, η κυβέρνηση ή το Υπουργείο Εξωτερικών που απονέμει τα βραβεία Μπορεί αυτά. Μπορεί να βγουν και άλλε επιστολέ. Έχω μία, ένα ολόκληρο φάκελο με τέτοιε επιστολέ, τι οποίε έδιδα. Α, και... Θα έχουμε σύριαλ δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω αυτοί στου οποίου έδωσα τι επιστολέ αυτέ τελικά τι εξέλιξη είχαν. Αλλά το πρόβλημα είναι την ώρα που δίνει κανεί μια συστατική επιστολή, ποιο είναι αυτό προ τον οποίο δίδει. Και εγώ πάντοτε ο Άκη χρειάζεται να δώσω, ερευνώ τα πράγματα. Δεν δίδω έτσι επειδή κάποιο το ζήτησε. Κάποιο θα είναι ο οποίο έρχεται και λέγει: Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν. Εάν δεν έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ρωτούμε μόνοι μα να μάθουμε ποιο είναι αυτό που ζητεί. Πολλέ φορέ λέμε: Δεν σα ξέρουμε και επομένω δεν μπορούμε να σα δώσουμε τέτοια επιστολή. Αλλά κύριε Χατζη Νικολάου, Ποιο είναι ο ρόλο ενό πνευματικού πατρό, Είναι α πούμε να είναι κουμπομένο ε, απέναντι σε όλου του ανθρώπου, να μην δέχεται κανέναν, του πάντε να υποπτεύεται ότι είναι ενδεχόμενο να είναι κακοί άνθρωποι και να θέλουν να δημιουργήσουν ζητήματα. Ή μήπω είναι προτιμότερο αυτό που κάνω εγώ να είμαι ανοιχτό, αλλά με τα διακρίσεω πάντοτε <coughs> απέναντι στου ανθρώπου, να του δείχνω την αγάπη μου, να του δείχνω την υποστήριξή μου μέχρι αποδείξω του εναντίου τότε σε αυτή την περίπτωση βεβαίω θα υπάρξει ένα κόστο. Αλλά και το άλλο, το αντίθετο σύστημα, ότι ξέρει, κανεί να μην με πλησιάσει, σε κανένα να μην δώσω εμπιστοσύνη, με κανένα να μην μιλήσω, κανένα να μην μου ζητήσει τίποτε, τότε δεν είμαι επίσκοπο, δεν είμαι αρχιεπίσκοπο, δεν είμαι καν ιερεύ. Είμαι ένα καλόγερος που πρέπει να πάω σε ένα μοναστήρι και εκεί πέρα να μην επικοινωνώ με κανένα. Η αποστολή μα είναι να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα εγώ εκφράζω και αυτό είπα ευθύ αμέσω άμα τη, τη εκλογή μου στον αρχιεπισκοπικό Μάλιστα. θρόνο. Επιστρέφω στο θέμα, Γιωσάκη. Ένας ιερέας, ένας αρχιμανδρίτης, ο οποίος όπου βρέθηκε δημιούργησε πρόβλημα. Στη Λίμνο, στα Κίθυρα, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένας αρχιερέας για τον οποίο εσείς αποφασίσατε να μην μπει στην αρχιεπίσκοπη. Και για τον οποίο και ο Πυραιός και ο Ηλίας σα είχε στείλει ένα γράμμα και έλεγε ότι έχει προβλήματα α, ο συγκεκριμένος ιερέας, στη συνέχεια εμφανίζεται σε συναντήσεις μαζί σας. Δεν υποπτεύεστε κάτι, δεν ανησυχείτε, δεν αγχώνεστε από την παρουσία του Βεβαίως, εκεί. δεν είχα την ευκαιρία... Ξέρετε γιατί σα ρωτώ, ναι. γιατί λέγονται πολλά. Και εγώ θα σας τα πω απόψε όλα, μακαριώτατα. Λέγεται, για παράδειγμα, ότι μπορεί ο συγκεκριμένο να υπήρξε μεσολαβητή προ δικαστέ για προσωπικέ σα υποθέσει δικαστικέ. Δεν ξέρω αν ποτέ, είχατε. Ποτέ, ποτέ δεν είχατε. Καμία. 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 Όλα αυτά τα χρόνια. Καμία. Δεν καμία. οδηγηθήκατε ποτέ σε δικαστήριο. Όχι, ποτέ. Ούτε, ούτε ω εγκαλών. Όχι, όχι. Ως, ως Μητροπολίτης Δημητριάδος πριν από πολλά όχι, χρόνια... Όχι, λέω ως Αρχιεπίσκοπος. Όχι, ως Αρχιεπίσκοπος, ουδέποτε. Ή... Κατηγορούμενος υπήρξα ε, για θέματα που, για τα οποία δεν έχω άμεση ε, ανάμιξη, αλλά λόγω του ότι είμαι ο Αρχιεπίσκοπος, ο επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής, υπάρχουν ζητήματα με τους ιερείς μας και ορισμένοι, ας πούμε, μηνύουν τους ιερείς και κατ' επέκταση και των προϊστάμενών τους, έστω και αν εγώ δεν έχω καμία ανάμιξη σε συγκεκριμένες παραβάσεις. Μήπως όμως έπαιζε το ρόλο του Μεσολαβητή ο Γιωσάκης προς δικαστές για υποθέσεις της Εκκλησίας. Μήπω αυτό τον καθιστούσε απαραίτητο όχι, όχι. και παραβλέπανε όλοι Κοιτάξτε, και εσεί το παρελθόν. Του. Όχι, όχι, κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν μερικά μυστικά, να το πω έτσι, τα οποία ισχύουν στην Εκκλησία και δεν ισχύουν στην πολιτεία. Καταρχήν πρέπει να πω ότι στην Εκκλησία υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Ναι, μεν όλοι είμαι θα ενωμένοι στην αυτή πίστη. Όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τον ίδιο τρόπο. Η ενότητα στην πίστη μα είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, διοικητικά, η κάθε Μητρόπολη είναι μια ανεξάρτητη μονάδα έχει επικεφαλής της τον Μητροπολίτη, έχει τον Ιερό Κλήρο της, έχει το λαό της. Είναι ανεξάρτητη από τη διπλανή, είναι ανεξάρτητη από το κέντρο. Εμείς, εγώ σαν Αρχιεπίσκοπος, δεν έχω το δικαίωμα που έχει ο Πρωθυπουργό, παραδείγματο χάρη, όταν ένας υπουργό του δεν είναι εντάξει, να του πει σε απολύω και σε στέλνω στο σπίτι σου ή υπόβαλέ μου την παρέτησή σου. Και θα το κάνει αυτό. Εγώ δεν έχω ανάλογο δικαίωμα, διότι Υπάρχουν εγγυήσει υπέρ των Μητροπολιτών, των επιμέρου, για να μένουν στι θέσει του και για να βγάλει σε ένα Μητροπολίτη από τη θέση του. Πρέπει να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα, να διαταχθούν από την Ιερά Σύνοδο πλέον τακτικέ ανακρίσει, να σχηματιστεί φάκελος, να οδηγηθεί στο πρωτοβάθμιο, όπω λέγεται, διαρχιερή συνοδικό δικαστήριο, να κάνει έφεση, να πάει στο δεύτερο και μετά αν θέλει μπορεί να πάει και στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ένα τρίτο βαθμό για να κρυθεί και από εκεί Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άμεσες ενέργειες δεν φέρουν αποτέλεσμα πλην της περιπτώσεως την οποία εφαρμόσαμε για πρώτη φορά με δική μου εισήγηση στην υπόθεση του Σεβασμιωτάτου Αττικής για τον οποίο είχαν εξαντληθεί τα δικαστικά μέσα και δεν υπήρχε άλλος νόμιμος τρόπος ενεργείας από μέρους της Ιεράς Συνόδου έτσι λοιπόν εφαρμόσαμε μια διάταξη η οποία τον έστειλε έξι μήνες σε διαθεσιμότητα, δηλαδή του αφηρέθει η διοίκηση της Μητροπόλεως του, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και θεωρείται ένα μέτρο έκτακτο και εμπολής άδικο, όπως άκουσα μέσα στην Ιεραρχία προχθές που είχαμε, που σηκώθηκαν ορι... ορισμένοι να καταφερθούν εναντίον μου και εναντίον της Διαρκούς Συνόδου που έλαβε αυτή την απόφαση, ότι τάχα αυτή η απόφαση είναι αντιδημοκρατική, είναι αντικανονική είναι μια υπόθεση η οποία δεν μπορεί να σταθεί και η διάταξη σε αυτή πρέπει να καταργηθεί. Παρά τα υπήρχε η διάταξη, την ενεργοποιήσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω ακριβώ του μεγέθου του σκανδαλισμού, ο οποίο είχε επέλθει στον ελληνικό λαό και έπρεπε να δράσουμε. Κατά έναν, θα έλεγα, τρόπον, όχι αποσπασματικών, ούτε με τις νόμιμες διαδικασίες που είναι χρονοβόρε, αλλά ευθύς αμέσω. Στην υπόθεση Γιοσάκη δεν δράσατε με την ίδια ταχύτητα. Όταν δεν έσκασε έχουμε. το σκάνδαλο στη δημοσιότητα, ναι. υπήρξε αργοπορία. Μάλιστα. Και αυτή η αργοπορία Μάλιστα. έκανε ζημιά μεγάλη. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά ο Γιωσάκης είναι ιερέας Εγώ σας μίλησα τώρα για τους Μητροπολίτες Μόνο για τους Μητροπολίτε ισχύει η διάταξη που σα είπα. Τώρα, ο Ιερεύ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μητροπολίτου κάτω από τον οποίο υπηρετεί. Συγκεκριμένα ο Ιερέας ο, ο ήταν εφημέριος του Μητροπολίτου Αττικής. Ξέσπασε το σκάνδαλο με τα παραδικαστικά κυκλώματα. Περιμέναμε όλοι και εγώ πρώτος και καλύτερος ότι ο Μητροπολίτης του θα κινούσε αμέσως τη διαδικασία που προβλέπεται. Δηλαδή θα του απήγγελε κατηγορίαν, θα διέτασε ανακρίσει, θα σχηματιζόταν ο φάκελο και ούτω καθεξή θα τον έθετε εισαργία. Όταν εγώ πάλι είδα ότι ε, τέλο πάντων Λιγορή δεν, δεν, δεν λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να λάβει, του έστειλα έγγραφο δικό μου με αεξιδία μου πρωτοβουλία και προαιρέσεω και του έλεγα σε βασμιότατε. Ο Τάβε Ιερεύσα έχει γίνει περίγελο του κόσμου και σκανδαλίζει τον κόσμο με αυτά τα οποία καταμαρτυρούνται ει βάρο του τηρήσατε λοιπόν το νόμο και ε, ενεργήσατε τα δέοντα και αφού έλαβε αυτό το έγγραφο ο Μητροπολίτης Αττικής εκκινήθη και πάλι τότε εκκινήθη με έναν θα έλεγα τρόπο ο οποίος δεν το και πολύ ορθόδοξος, δηλαδή αντί να ορίσει ανακριτή ε, απευθύνθηκε στον διεξάγοντα την ανάκριση αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, την έρευνα μάλλον και ζήτησε στοιχεία από αυτόν. Ο κύριο Αντισαγγελέφ του απήντησε αμέσω. Δεν μπορώ να σα δώσω τα στοιχεία του φακέλου. Η, η αυτή προκαταπτική εξέταση η η είναι α... απόρριτη. Δεν μπορούμε. Αλλά καταφύγετε στον τύπο. Ο τύπο τα γράφει όλα και από εκεί μπορείτε να αριστείτε. Κατόπιν αυτού λοιπόν, ε, έκαμε την εξή Ανορθόδοξο, εδώ είναι το Ανορθόδοξο, όχι το προηγούμενο, τακτική. Απευθύνθη στην Ιερά Σύνοδο και μας είπε. Δεν έχω εγώ κατάλληλο πρόσωπο στη Μητρόπολη μου για να ορίσω αυτό το πρόσωπο ως ανακριτή. Κανένας δεν είναι κατάλληλος για να βγάλει εις πέρα σε αυτή την υπόθεση. Ορίσατε μας εσείς. Και εμείς αμέσως την ίδια μέρα απαντήσαμε όχι θα ορίσετε εσείς δικό σας ανακριτή από εκεί και εν ανάγκη θα αναλάβετε να κάνετε τις ανακρίσεις εσείς. Και έτσι πήρε την απόφαση, τον έβαλε σε αργία και εντωμεταξύ προφυλακίστηκε και ελάβαμε κι εμείς την ίδια σχεδόν μέρα, λάβαμε την απόφαση για, για τους έξι μήνες και μετά τους έξι μήνες επανακρίνεται η υπόθεση και ή επιστρέφει ή πηγαίνει στο σπίτι του οριστικά και αμετάκλητα και ορίσαμε στον, στον τοποτηρητή να κάνει τα επιπλέον που δεν είχε προλάβει στον να κάνει. Στον Αττικής θα έρθω αργότερα γιατί θέλω να συζητήσουμε για τα οικονομικά <χαι> σκάνδαλα θέλω να επιμείνω στο θέμα Γιωσάκη και θέλω να σας ρωτήσω αν στη συνάντηση που έγινε με τους δικαστές και ήταν παρόν υπήρχαν και δικαστές εξ εκείνων που σήμερα κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Δεν έχω διασώσει τα ονόματά τους. Πάντως ήταν η ομάδα των δικαστών που είχαν εκλεγεί ή επρόκειτο να εκλεγούν, δεν το θυμάμαι αυτό, στην προϊσταμενία της, των πρωτοδικείων εδώ των Αθηνών αυτοί ήσαν οι οποίοι ήρθαν θυμοτυπικά να πάρουν την ευχή μου. Όταν εγώ, εγώ ήξερα ότι έρχονται οι δικαστικοί αυτοί να με επισκεφθούν. Όταν είδα ότι στο, στην ουρά ας πούμε αυτήν ήτο και ο Αρχιμανδρίτης Γιωσάκης πραγματικά έτσι ζεματίστηκα εκείνη την ώρα αλλά εγώ δεν είμαι όπως ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, έχω άλλο χαρακτήρα δεν μπορούσα εκείνη να πω πέρασε έξω εσύ Εφόσον ήρθε το μαζί με τους φιλοξενουμένους μου και είναι έφθηνη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν κάθισαν και πολύ. Εθιμοτυπική το η επίσκεψη. Ζήτησατε καμία εξήγηση για την παρουσία του στη συνέχεια. Δεν ζήτησα, δεν, ζήτησα. Όχι. δεν ζήτησα, αλλά μέσα μου έβγαλα με, μερικά συμπεράσματα. Θέλω να κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση, την οποία σκέφτομαι όση ώρα μιλούμε. Όταν κανεί κάθεται στον θρόνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάση Ελλάδο με όλου γύρω του να τον κολακεύουν, να επιθυμούν και να επιδιώκουν να γίνουν αρεστοί σε αυτόν. Μήπως κάποια στιγμή θεωρεί τον εαυτό του απρόσβλητο, μήπως θεωρεί ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι είναι υπεράνω κριτικής, υπεράνω α, συζητήσεων. Μήπως, θέλω να πω, θεωρήσατε κάποια στιγμή από τη δύναμη που σας έδινε η εκλογή σας στη θέση του Αρχιεπισκόπου ότι δεν κρίνεστε Κύριε Νικολάου. βεβαίω μπορεί να συμβεί αυτό ανά πάσα στιγμή. Και ιδίω όταν είναι κανεί πτωχαλαζόν, όπω λέγεται. Αλλά εγώ, ε, σε μένα δεν συνέβη αυτό. Διότι εγώ πάντοτε διατήρησα την απλότητα η οποία με χαρακτήριζε ανέκαθεν, έστω και αν τώρα ανέβηκα στον υψηλότατο αυτό θρόνο. Δεν έχασα δηλαδή το χαρακτήρα μου, την αμεσότητα της επικοινωνίας μου, δεν έκλεισα την καρδιά μου, δεν έκλεισα τις πόρτες μου, όπως ενδεχομένως θα έκαναν άλλοι. Δεν στάθηκα επάνω στο θρόνο ώστε να με προσκυνούν οι άνθρωποι. Κατέβηκα κάτω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, αγκάλιασα τους ανθρώπους, πήγα στα σχολεία, είδα τα παιδιά, μίλησα μαζί τους. Τους έδειξα έναν άλλον άνθρωπο, αυτόν που στην πραγματικότητα είμαι. Γι' αυτό είμαι και αυθόρμητος, γι' αυτό και αυτά που λέω τα λέω γιατί τα πιστεύω και πολλές φορές μου κάνουν και ζημιά αυτά τα οποία λέω, αλλά αυτά πιστεύω και αυτά νομίζω ότι πρέπει να λέγω. Και γι' αυτό ο κόσμο με αγάπησε, γι' αυτό ο κόσμο με στήριξε και με στηρίζει. Γι' αυτό βλέπω δηλαδή αυτήν όλη την ειρηνική, θα έλεγα, επανάσταση η οποία γίνεται. Ποτέ μου δεν πίστεψα ότι είμαι στο απειρόβλητο. Ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, όπου ο τύπο είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερος αυστηρός και όπου κανένα, ε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πω ότι διστάζει να πει έστω και έναν λόγο κριτικής και γι' αυτόν ακόμη τον Αρχιεπίσκοπο. Άλλωστε, βλέπετε και αυτέ τι ημέρε το τι γίνεται και με ποιο τρόπο οι άνθρωποι, μερικοί τουλάχιστον, εκφράζονται και διατυπώνουν απόψει για το πρόσωπο ο του Αρχιεπίσκοπου. Ο κόσμο με αγκάλιασε και με αγαπά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει μειωθεί. Δεν είναι αυτή που ήταν, από το 65% στο 41%. Η ερώτησή μου είναι, πριν πάω στην υπόθεση Βαβίλη, αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τη δημόσια εικόνα σας, το κύρος σας, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι είναι επισκευάσιμη η, η, ζημία που έγινε. Εγώ πιστεύω, επειδή έχω εμπιστοσύνη στο λαό μας, μέσα από τον οποίο προέρχομαι και εγώ, επειδή πιστεύω ότι ο λαός μας όταν μάθει όλη την αλήθεια... Το νιώθετε ότι έγινε ζημιά. Το νιώθω βεβαίως. Πώς δεν το νιώθω. Δεν το βλέπω. Ε, πιστεύω όμως ότι ο λαός μας ζητάει να μάθει όλη την αλήθεια. Όταν τη μάθει αυτή την αλήθεια και δεν πληροφορείται μονοπλευρά, από μία πλευρά, δηλαδή το τι έχει συμβεί, τότε θα εκτιμήσει τους λόγους τους οποίους και εγώ αυτή την ώρα λέγω και θα ξαναπώ και σε άλλη ευκαιρία, όπως έχω κατά νουν, και θα με ξανατιμήσει όπως το, την πρώτη φορά με την ίδια αγάπη και με την ίδια υποστήριξη. Μήπω αυτό προποθέτει και από την πλευρά σα ένα νέο ξεκίνημα μακαριότατε. Τι εννοώ. Γιατί όχι. Λένε μερικοί το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ευρέθη στην τελευταία αυτή κρίση να έχει προβλήματα. Παράδειγμα, επιφάνειο. Για να συζητάμε ένα-ένα τα πραγματικά θέματα. Ετούτο είναι ένα παπά, να το πω έτσι, που σαν εκπρόσωπο τύπου έδωσε μια εικόνα καλή. Καμιά φορά υπερβολική, έντονη, στην προσπάθεια να σα υπερασπιστεί, κοσμική εντό εισαγωγικών, με την έννοια ότι έβγαινε μαχητικά στις τηλεοράσει και έδινε μια εικόνα πιο πολύ πολιτικού εκπροσώπου παρά α, εκπροσώπου τη Εκκλησία. Όμω η στάση του σε αυτή την υπόθεση της αγοραπολισίας των κασετών γνώμη μου ταπεινή δεν συνάδει με το ήθο ενό κληρικού. Μπορεί να είναι η συμπεριφορά ενό λαϊκού, μπορεί να το έκανε ένα δημοσιογράφο αυτό, αναζητώντα τι κασέτε και πάλι, εγώ δεν θα αγόραζα κασέτε, ποτέ. Ε, μπορεί να το έκανε κάποιο άλλο, όμω ένα κληρικό και μάλιστα ένα κληρικό που αποτελεί τη φωνή σα προ τα έξω, έδωσε έτσι μια εικόνα πολύ άσχημη για την Εκκλησία και για το περιβάλλον σα. Λοιπόν. Η ερώτησή μου καταρχήν είναι, αν ξέρατε. Διότι. Αυτό ο άνθρωπο του υποκόσμου με τον οποίο ήρθε σε επαφή, είπε δεξιά και αριστερά ότι τον άκουσε κάποια στιγμή να λέει στο τηλέφωνο, μακαριότατε. Ξέρατε τι έγινε, τα μάθατε τότε, δώσατε έγκριση σε αυτού του χειρισμού. Και κυρίω μπορεί αυτός να μείνει τώρα και να σα εκπροσωπεί. Κατ' ενώπιον Θεού και ενώπιον όλου του ελληνικού λαού, λέγω ότι δεν είχα ιδέα πριν γίνει το συμβάν για αυτό το οποίο επρόκειτο να γίνει κατά σύμπτωση την ημέρα που συνέβη αυτό, εγώ ήμουνα στην Ιερά Σύνοδο, είχαμε συνεδρίαση η οποία τελείωσε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι στις 4 γύρισα στο σπίτι εδώ για να φάω και με περίμενε και μου είπε μου, μου, μου εξήγησε το τι είχε συμβεί μέσα στο πρωινό του είπα ότι κακός έκανες παγιδεύτηκες πρώτον και δεύτερον είχα την εντύπωση όταν μου το είπε ότι επρόκειτο για μια περίπτωση κοινή εξαπατήσεως ας πούμε Ενό ανθρώπου ο οποίος είχε ανάγκη 200 διότι περί 200 ευρώ είναι, αυτή είναι η αλήθεια για μικροαπάτη δηλαδή πιστέψτε του 200 ευρώ τα οποία έβγαλε από το πορτοφόλι του και του τα έδωσε Βεβαίω ή το ατυχήσει πράξη. Από την πρώτη στιγμή του το είπα Ή το η πραξη Ή το αποτέλεσμα μιας ενός νεανικού το πούμε, παρορμητισμού Χωρίς να το πολυσκεφθεί, Χωρίς να ρωτήσει κανέναν Χωρίς να ενημερώσει κανέναν Αλλά είχε και ο ίδιος την, το φόβο Ότι πηγαίνει κάπου σε ύποπτα μέρη Σε μέρη που μπορούσε να διακινδυνεύσει Γι' αυτό και ζήτησε να τον συνοδεύσει και κάποιο εκ των ανδρών, εκ των οδηγών που υπήρχαν εκεί στην Ιερά Σύνοδο και πράγματι αυτό επήρε τη μοτοσυκλέτα και από πίσω από το αυτοκίνητο ακολουθούσε. Δηλαδή, αυτά όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπο είχε αρχίσει πλέον να φοβάται αυτό που πάει να κάνει, ίσω στη μέση τη διαδρομή μπόρεσε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα της καταστάσεως δεν την αξιολόγησε από την αρχή και αυτό είναι λάθος του. Και το λάθος του αυτού, αυτό του το χρέωσα. Βέβαια. Με, αυτό, αλλά την παρέτηση αυτό δεν την αποδεχθήκατε. Κοιτάξτε. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα καλό κληρικό. Ότι δεν είναι ένα μορφωμένο νέο. Ότι δεν είναι ένα άνθρωπο με ανεπίληπτο ήθο, με, με, με οικογενειακή ανατροφή. Δεν είναι τυχαίο άνθρωπο ο πατήρ Επιφάνιο. Έπεσε έξω. Έκανε μία, όπω την χαρακτήρισα, ατυχή ενέργεια. Για αυτήν θα πληρώσει. Ήδη τώρα έχω διατάξει την και βέβαια. δεν τη δεχθήκατε. Μα δεν τη δέχθη πριν μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να ε, διαλευκάνομαι όλες τις πτυχές είναι του, σε της υποθέσεως. Τώρα, είναι σε βρίσκεται. άδεια τώρα, στο σπίτι του, είναι στο βόλο. Και διεξάγεται εδώ η έρευνα και η έρευνα διετάχθη μετά από τις αποκαλύψεις δίθεν εντό εισαγωγικών του απαταιόνους αυτού ο οποίος λέει τώρα δικά του πράγματα τα οποία ελπίζω ότι θα, τον οποίο θα αποκαλυφθεί Μακαριότατε που έδωσε το δικαίωμα ο επιφάνειο με τον τρόπο τη συμπεριφορά του. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτω. Θα μείνει και, εκπρόσωπό σα. Τίποτε... Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Θα, Μη... θα μείνει όταν επιστρέψει επάνω. Θα επάδει, δω το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα τη ερεύνη. Διότι δεν θέλω να αδικήσω. Μπορεί μετά από μια τέτοια συμπεριφορά να σα εκπρόσωπω. Ε, είναι θέμα εκτιμήσεω. Δεν θέλω να προτρέξω και να σα πω από τώρα τι πρόκειται Πάντως να Πάντω είναι ανοιχτό το θέμα για σα. Αυτό καταλαβαίνω. Έρχομαι στην υπόθεση Βαβίλη, Μάλιστα. που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερο σοβαρή, διότι εμπλέκονται πράκτορες, εμπλέκονται μυστικές υπηρεσίες, εμπλέκονται δυνάμεις που κανείς δεν θα ανέμενε ότι μπορεί να βρουν τρόπο πέρασμα, να το πω έτσι, να λειτουργήσουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θέλω να ξεκινήσω πιάνοντας τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να μου μιλήσετε για το ιστορικό της γνωριμίας σας με τον Βαβίλη και να μου πείτε πώς και γιατί δώσατε το χαρτί σε έναν κατηγορούμενο για υπόθεση εμπορία ναρκωτικών και όχι χρήσεω. Καταρχήν δεν έδωσα χαρτί σε έναν κατηγορούμενο. Το χαρτί που έδωσα είναι πολύ πριν συλληφθεί για μεταφορά ναρκωτικών ο Βαβίλη. Εγώ ω Μητροπολίτη στο Βόλο εγνώρισα και την οικογένειά του, τον πατέρα του και τη μητέρα του, που είναι εκπαιδευτικοί εκ των αρίστων και έντιμοι άνθρωποι και έγκριτοι πολίτε τη πόλεως του Βόλου και βεβαίως εγνώρισα και το παιδί του στο ένα εκ των δύο, τον Απόστολο Βαβίλη. Μου εζήτησαν, μου εζητήθη να δώσω ένα συστατικό γράμμα για να πάει στο εξωτερικό και να σπουδάσει. Όταν έδιδα αυτό το γράμμα, ο Απόστολο Βαβίλη ήταν ένα ανεπίληπτο νέο. Μόλι είχε τελειώσει το Λύκειο και ετοιμαζόταν να πάει να σπουδάσει. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, για ό,τι συνέβαινε μέχρι εκείνη τη ώρα, σε βεβαίωσα. Και αυτά που βεβαιώνω είναι όλα αληθή. Τώρα, εάν πήγε έξω και με τα ταύτα επιστρέφων είχε μπλέξει με διάφορε κακέ παρέε και με ναρκωτικά κτλ. και συνελήφθη όπως σε εκ των υστέρων, ε, συνελήφθη στα σύνορα ε, δια μεταφοράν ναρκωτικών. Και στη συνέχεια κατεδικάστη Αυτά είναι μετέπειτα Είναι γεγονότα τα οποία επικολούθησαν τη επιστολή την οποία έδωσα Μακαριότατε συγγνώμη για, την, για το, το πιεστικό των ερωτήσεων Αλλά πρέπει να όχι, δοθούν απαντήσει. Εσείς όμως είχατε επαφή και μετά μαζί του Δηλαδή για παράδειγμα Διάβασα ότι τον στείλατε σε κάποιον ιερομόναχο Στο Άγιο Όρος για να μιλήσει μαζί του Μάλιστα τον Βαβίλη με τα τάφτα όταν επέστρεψε και συνελήφθη και κατεδικάστη Τον συνήθισα στις φυλακές του Βόλου Όπου πήγαινα για να παραμυθίσω τους φυλακισμένους Να μιλήσω μαζί τους Να τους βοηθήσω σε ό,τι ήθελαν Τον βρήκα μέσα στη φυλακή Μέσα στη φυλακή ρώτησα και τον... Πήγατε για αυτόν όχι, εκεί όχι. ή γενικά... πήγατε γενικά για τον... Γενικά, πήγα. γενικά ναι. πήγα Όπως πήγαινα στις φυλακές για να κάνω ποιμαντικές επισκέψεις ναι. Τον εκεί. Μέσα στη φυλακή αυτός ε, το με κάποιον αν θυμάμαι Κούρδων την καταγωγή που είχε συλληφθεί και δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν στη φυλακή και ε, ε, τον κατήχησε στην Ορθόδοξη Πίστη και τον ε, οδήγησε για να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός. Ύστερα από καιρό τον βρήκα έξω και ήρθε να με επισκεφθεί στο γραφείο μου. Βεβαίως, ειρνεί το παντελώ τις ευθύνε του, διότι μου απεκάλυψε τότε ότι συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές της πόλεως του Βόλου για την εξάρθρωση δικτύου εμπόρων ναρκωτικών. Ο Απόστολο Βαβίλης μου έδινε την εντύπωση ενός νέου ο οποίος ε, ε, είθελε, είχε κάποιες δεντεκτιβιστικές ικανότητες, ας το πούμε η σχολή το να εξηχνιάσει το ένα, να εξηχνιάσει το άλλο. Αυτή την εντύπωση έδινε. Γεννημένο πράκτορ δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε, έκτοτε δεν είχαμε επικοινωνίε. Εγώ όταν έφυγα και ήρθα εδώ ε, στην Αθήνα. Ε, πέρασε πάρα πολύ καιρό για να μάθω περί αυτού τι. τι Η πού, τελευταία που είναι. φορά που τον συναντήσατε ήταν πότε, Στα Ιεροσόλυμα ή και μετά. Η τελευταία. Όχι. Ε, Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, εγώ τον συνήθισα στα Ιεροσόλυμα, στην ενθρόνιση του Πατριάρχου Ειρηνέου. Αυτό είναι το, διο, το 2001. Ένα. Μετά είναι τον τη, συναντήσατε ναι, ξανά. Είναι το, ναι, το Σεπτέμβριο του 2001. Ε, νομίζω πέντε μέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη. Τον είδα εκεί ότι το... Ξέρετε τι διάβασα. Διάβασα ότι εκεί όταν ήρθε να σας χαιρετήσει ε, έχουμε δει και τη φωτογραφία στις εφημερίδες χαιρετά τον Μητροπολίτη, χαιρετά στη συνέχεια τον Πατριάρχη και έρχεται σε εσά να σας χαιρετήσει ότι εκεί του είπατε ότι ε, χαίρομαι που βλέπω ότι πήρες θα σας πω χαίρομαι για την πορεία σου. Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, ε, καθόλου απίθανο να το είπα, δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πολύ φυσικό να το πω αυτό όταν ξέρω ότι είναι ένας νέος ο οποίος έχει δοσοληψίες με τις δικαστικές αρχές, ότι έχει φυλακιστεί, ότι ε, κατηγορείται για ναρκωτικά κτλ. Και, και τον βλέπω στο περιβάλλον ενός σεβαστού πατριαρχείου να ε, υπηρετεί εκεί και να διακονεί. Είναι πολύ φυσικό να πω Χαίρομαι γιατί βρήκε το δρόμο σου. Αυτό εννοώ. Ότι δηλαδή βρίσκεσαι τώρα σε καλό δρόμο και βρίσκεσαι σε καλά χέρια. Λίγο πριν όμω από αυτό, ε, ε, τον έστειλα στο Άγιο Νόρο να πάει ένα μήνα να καθίσει σε ένα μοναστήρι στη, και συγκεκριμένο στην ιερά μονή Οσίου Γρηγορίου, όπου εκεί ηγούμενο. Πόσο καιρό πριν αυτό που λέτε. Ε, αρκετό τώρα. καιρό. Αρκετό. Χρόνια πριν δηλαδή. Ναι, ναι και παρεκάλεσα, παρεκάλεσα τον ηγούμενον εκεί να τον δεχθεί και να τον εξομολογήσει και να τον διδάξει, να τον κατηχήσει, εν πάση Και πραγματικά ο πατήρ Γεώργιος ο ηγούμενος τον εδέχθη και μετά τα αυτά μου έγραψε όταν πέρασε ο μήνας αυτός κατά τον οποίο εκείνος εφιλοξενεί το εκεί ότι διεκρίβωσε πράγματι ότι είναι ένα καλό παιδί το οποίο έχει καλά στοιχεία και θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε αυτά τα στοιχεία να τα πολλαπλασιάσει και αυτά να κυριαρχούν στη ζωή του και όχι τα αρνητικά. Δηλαδή, το καλό παιδί εκείνη την εποχή ήταν καταζητούμενο στη Σίντερπολ. Ποιο ήξερε, ποιο τα ήξερε αυτά. Δεν καθώς... το γνωρίζατε. Oh, όχι, αλλή μόνο. Εσεί γνωρίζομαι... όταν τον είδατε στα Ιεροσόλυμα, αυτό εκεί κυκλοφορούσε με το όνομα Φωκά και όχι Βαβίλη. Δεν αναρωτηθήκατε γιατί άλλαξε το όνομά του. Τι βα... συμβαίνει. Εγώ τον ήξερα και ούτε ρώτησα πώ λέγεται αφού τον ήξερα πώ λέγεται. Επομένω το όνομα Φωκά δεν το ακούσατε εσεί ποτέ. Σα ρωτώ γιατί η ταυτότητα και στη συνέχεια το διαβατήριο με τα οποία αυτό βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα ήταν στο όνομα Φωκά και βγήκε μάλιστα η ταυτότητα με μάρτυρα έναν άλλον Ιερομόναχο, ε, τον Ιωνά, ο οποίο είχε και ιεραποστολικό έργο στο εξωτερικό και ο οποίο πήγε και υπέγραψε εκεί ω μάρτυρα ότι λέγεται Φωκά για να πάρει την ταυτότητα. πατέρα Ιωνά ξέρω. Είναι ένας αγνός άνθρωπος ο οποίος ασκεί ένα πολύ σημαντικό ιεραποστολικό έργο στην ΤΑΙΠΕ και πήγε μόνος του άγνωστος μεταξύ αγνώστων εκεί εγκατεστάθη για να κηρύξει ας πούμε την Ορθοδοξία και επειδή πριν φύγει ήρθε εδώ και πήρε ευλογία για να επιτύχει στην αποστολή του όταν είναι κάτω μου τηλεφωνεί από καιρού εις καιρών και μου ζητάει βοήθεια μάλιστα του έστειλα και μια ολόκληρη αρχιερατική μου στολή για να την βάλουν εκεί στο Μουσείο των Θρησκειών όπως μου είπε ότι λέγεται ε, ώστε να φαίνεται και η Ορθοδοξία τι άμφια χρησιμοποιούν οι αρχιερείς, οι ιερείς κλπ ε, είχε επιστρέψει κάποτε και με επεσκέφθη πάλι να ζητήσει ευχή και να μου πει πώς περνάει εκεί και τι δυσκολίες έχει εγώ περυπατρώ αυτά ξέρω Τώρα, αν χρησιμοποιήθηκε για να βγει μια ταυτότητα με το όνομα Φωκά και όχι με το όνομα Βαβίλη, δεν τα ξέρω. Τον ε, Βαβίλη, εσεί τελευταία φορά τον συναντάτε στα Ιεροσόλυμα ή τον ξαναείδατε στη συνέχεια στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι να τον έχω ξαναδεί στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι. Ε, όχι. Δεν, δεν το θυμάμαι. Μπορεί και να τον έχετε ξαναδεί και να μην το ενθυμίσετε. Δεν το αποκλείω, αλλά. Τι να σας πω, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο θα έχει γίνει πολύ πριν εξπάσει το σκάνδαλο όπου εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου την εικόνα ενός ε, νέου ο οποίος υπηρετούσε εις, τα, εις το... Μεράσο το... τον είδατε ποτέ εσείς όχι. ως πατέρα όχι. Ραφαήλ. Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν, ε, δεν μάθατε ε, από κάπου. Θέλω να πω, ε, ο, Νικόδημος, έμαθα, έμαθα... ο Νικόδημος της Χρυσοπηγής, ο Αρχιμανδρίτης ο οποίο μάλιστα οπλοφορούσε κιόλα, πρωτάκουστο πράγμα για κληρικό, ε, είχε σχέση μαζί του. Πήγανε μαζί ε, στην Ιταλία, ε, έκαναν μαζί ε, διάφορες εξορμήσει στην Πάτρα και σε μοναστήρια κλπ. Ο Νεκτάριο Μουλατσιώτη επίση είπε ότι τον έβλεπε. Κανεί δεν σα ενημέρωσε γι' αυτό. Δεν με ενημέρωσε. Ο πατήρ Νικόδημος... Το ότι οπλοφορούσε βεβαίως είναι πάρα πολύ κακό και πολύ καλό έπραξε ο γέροντάς του, ο ηγούμενος δηλαδή, να τον τιμωρήσει και να του αφαιρέσει και το φύκιον του αρχιμανδρίτου που είχε κλπ. Ε, οπωσδήποτε δεν είναι επιτρεπτόν, το απαγορεύουν και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας. Ε, δεν ξέρω που οφείλεται αυτό το πράγμα, άκουσα ότι είπε ότι κινδύνευε η ζωή του αλλά πάλι με και αν κινδύνευε η ζωή του επρόκειτο ποτέ ένας ιερωμένος να κάνει χρήση του όπλου για να υπερασπιστεί τη, τη ζωή του και να αμυνθεί εναντίον ενός ε, ουδήποτε εχθρού, δεν, ε, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά και ε, επειδή συνέβησαν πράγματι έστω και με νόμιμη άδεια Νομίζω ότι είναι υπόλογο απέναντι τη Εκκλησία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι λέγουν ότι υπάρχει εκκλησιαστικό παρακράτο. Ότι δηλαδή υπάρχει γύρω από την Χρυσοπηγή και το συνδέουν με τον Οικόδημο Φαρμάκη, μια ομάδα με τον Τριανταφυλάκη, τον Απόστρατο Αξιωματικό, τον Βαβίλη και κύριο είδε ποιου άλλου, οι οποίοι παίζουν ρόλου σε κρίσιμε στιγμέ, βοηθώντα την εκλογή ανθρώπων που εσεί θέλετε να εκλεγούν. Και θέλω να σας ρωτήσω διότι θυμάστε ότι παλιότερα είχε αναπτυχθεί μια ολόκληρη φιλολογία ότι έχετε βλέψεις, πατριαρχικού επίπεδου βλέψεις και ότι ε, θα θέλατε ο ρόλος σας να είναι οικουμενικός, να μην περιορίζεται στα ελλαδικά σύνορα. Και αναρωτιέμαι μήπως όλη αυτή η ιστορία με τους Βαβίλιδες, Φωκάδες, Τριανταφυλάκηδες συνδέεται με αυτήν την ε, συζήτηση που γινόταν τότε και με τη δική σας φιλοδοξία να ελέγξετε πατριαρχία Εκτό ελλαδικού χώρου. Το διαψεύδω κατηγορηματικότατα. Τέτοια πρόθεση από μέρου μου ουδέποτε υπήρξε. Η δε δεν είναι αυτής της, αυτού του επίπεδου και αυτή τη ποιότητα. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο έχει καθαρά ασκητικό χαρακτήρα και προσευχητικό χαρακτήρα και δεν αναμειγνύεται στα θέματα αυτά για τα οποία μου λέτε. Όσον αφορά η ΣΕΜΕ προσωπικά. Ουδέποτε είπα κάτι το οποίο να μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια άποψη. Και επειδή την έχω ακούσει και εγώ, πασχίζω να τη διαψεύδω, ο Σάκης την ακούω και διαρωτώ με και ερωτώ και εκείνους οι οποίοι μου τα λέγουν. Έχετε ποτέ από μένα, από το στόμα μου, ποτέ ακούσει ότι έχω τέτοιες βλέψεις. Έκανα κάτι το οποίο... Αυτά δεν λέγονται, συνήθως γίνονται. Ε, σας, ε, ας μου πούνε τι έγινε, τι συγκεκριμένο εγώ έκαμα, ώστε να δημιουργήσω στον απέναντί μου την υποψία ότι τάχα θέλω. Ξέρετε, Μα λένε δεν ότι είναι... στον Ειρηναίο εσείς στείλατε τον Τριανταφυλάκη και τον Βαβίλη για να τον εκλέξουν. Για να κάνουν δηλαδή την επίθεση κατά του Βόστρον Τιμοθέου και να δώσουν το προβάδισμα στον Ειρηνέο. Και τι σχέση έχει αυτό με το να γίνω εγώ πατριάρχης, Πού θα γίνω πατριάρχη, αφού υπάρχει ο Ειρηνέο. Θα, ελέγχατε, θα, θα ελέγχατε το πατριαρχείο. Ο θα Μεγαλύτερη επιρροή. Μα θα γίνω όμουνα πατριάρχη. Κοιτάξτε, κύριε Χατζη αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα και πρέπει να εξηγήσω και στον ελληνικό λαό περί τίνο πρόκειται. Εσείς, Όχι, γιατί δεν το έ... λέγει τώρα ο Ειρηνέο αυτό. Δεν ξέρω Ενώ γιατί... επί ένα μήνα ε... οι εκπρόσωποι του έλεγαν ότι δεν του έστειλε κανεί και ότι απλώ συνέστησαν το Βαβίλη σε εκείνον κάποιοι μέσα στην Αρχιεπισκοπή, κάποιο συνεργάτη σα, ρωτήσατε του συνεργάτε σα. Του ρώτησα και κανένα δεν ε, βεβαιώνει ότι είδαν κατηδίαν τον Βαβίλη ή τον ε, τότε Αρχιεπίσκοπο Ιεραπόλεως. Μέχρι και για συνάντηση πόλους. στη Μεγάλη Βρετανία ομιλούν. Είναι όνειρα θερινής νυχτός αυτά. Δεν υπήρξε όχι, αυτό. Όχι, όχι. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά είσαι εμένα τώρα με άλλους ανθρώπους Αν δεν, δεν ξέρω. Αν αποκαλυφθεί ότι κάποιο συνεργάτη σα του έστειλε εκεί. Θα τιμωρηθεί παραδείγματικό. Θα τιμωρηθεί παραδειγματικό. Δεν θέλω να, να τιμωρώ τους συνεργάτες μου Εάν δεν έχω ε, στοιχεία βάσιμα Περί της ενοχής των Γιατί ξέρετε αυτό το κλίμα το οποίο Επικρατεί αυτή την ώρα στην Ελλάδα Είναι να πάρουμε κεφάλια δικαίων και αδίκων ε, Εγώ δεν το, δεν το επιτρέπω Στον εαυτό μου δεν το δικαιολογώ Πώ είναι δυνατόν, δηλαδή μαζί με τα ξερά να, να, καούνε και τα χλωρά. Αλλά α επιστρέψουμε στην υπόθεση Βαβίλη. Δεν έστειλα εγώ στο το Πατριαρχείο τον Βαβίλη ή τον κύριο. Πώ Ποστ... τον, κύριο... τον γνωρίζετε. Όχι, τον εγνώρισα τώρα πριν από κάποιου μήνε που εζήτησε να με συναντήσει. Ε, άκουσα ότι είναι υποστράτηγος της αστυνομίας και βεβαίως αμέσως ε, όρισα το ραντεβού. Ήρθε λοιπόν και μου είπε τα παράπονά του που είχε κατά του Πατριάρχου παράπονα τόσο αυτού όσο και του Βαβίλη, απόντος του Βαβίλη και δεν ξέρω πού ευρισκομένου. Τα παράπονα τους λοιπόν ή, ήσαν ότι ενώ πήγαν εκεί κάτω και βοήθησαν εν πάση περιπτώσει δεν ε, έμειναν εκεί διότι ο Πατριάρχης τους, ε, τους, απέκοψε. Α, τους απέκοψε από το Πατριαρχείο. Αυτό ήταν το βασικό τους παράπονο. Εσείς και, όταν πάση... είδατε εκεί το Βαβίλη, αναρωτηθήκατε τη δουλειά, έχει ρωτήσατε. Είδα ότι είχε μια στολή E, a, e, security Security, ναι, και είπα μέσα μου φαίνεται έχει προσληφθεί από το Πατριαρχείο για να είναι e, Δεν γνωρίζατε ότι είναι καταζητούμενο ακόμα Όχι, δεν ήξερα Άραστη. τίποτα από αυτά Τίποτα δεν ήξερα ε, Μου κάνει δε εντύπωση το γεγονός Ο Πιονταφυλάκης γιατί... γιατί ήρθε σε εσά να πει τα παράπονα του για τον Ήρενε Θέλω να πω, ναι. αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση, όπω το ακούω, ναι. ότι ήρθε σε εσά γιατί εσεί τον είχατε στείλει Όχι, όχι. Το, του είπε, μάλλον, μάλλον ο πατήρ Νικόδημος τη Χρυσοπηγή με παρεκάλεσε τηλεφωνικός αν μπορώ να δεχθώ τον κύριο Τριανταφυλάκη, ο οποίο ήταν μαζί με τον Βαβίλη κάτω στα Ιεροσόλυμα. Και είπα, α έρθει. Στρατηγό τη αστυνομία είναι, αξιοπρεπή κύριο είναι να τον ακούσω τι θέλει. Ήρθε και μου είπε αυτά για τα οποία σας ομίλησα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτε άλλο, αλλά σας έλεγα προηγουμένως ότι ε, και από μέρους ας πούμε των εκπροσώπων του Πατριαρχείου ακούονται άλλο προς άλλα πράγματα. Τη μία φορά λέγεται ότι εγώ τους έστειλα. Την άλλη φορά... Που <Το> σημαίνει ότι ο πατέρας Νικόδημος κάποιο ρόλο έπαιξε στην αποστολή των δύο φαίνεται, εκεί. Φαίνεται Αλλιώς ότι... γιατί να σας τηλεφωνήσει και να ζητήσει να δείτε. Ε, εγ, Εγνωρίστηκαν, όταν πήγαινε κάτω ο πατήρ Νικόδημος και επικεφαλής κάποιων αποστολών ε, φαρμάκων για τους Παλαιστινίους. Ήκουσα την εκδοχή... Πάντως ο Ειρηνέο yeah. αυτούς δεν μπορεί να τους βρήκε στο δρόμο και να τους είπε ελάτε μαζί μου. Κάποιο του συνέστησε. Δεν δεν και ξέρω. αυτό που ακούγεται είναι ότι του συνέστησε κάποιο δικό σα συνεργάτη. Όχι, όχι. Εξ όσων γνωρίζω, κανένα εκ των στενών μου συνεργατών δεν έκαμε τέτοια στάση. Τώρα στην αλλαγή στάση του Ειρηνέου απέναντί σα. Πώ την εξηγείτε, Ενώ πράγματι. επί ένα μήνα είναι μπορεί να πήγε κανένα πουλάκι από τον Βόσπορο που λέω εγώ να κάθισε στον ώμο του και να του φερε μήνυμα από την Κωνσταντινούπολη ότι τα πράγματα είναι αλλιώ για ξαναδέστα, βρε παιδί μου. Λέω εγώ, κάνω μια ε, σκέψη. Δεν νομίζω, δεν Διότι νομίζω. με την Κωνσταντινούπολη οι σχέσει σα δεν είναι και τόσο εξαιρετικέ. Ε, έχω σας... την αίσθηση ότι δεν σα πολύ συμπαθούν εκεί. Κύριε Χατζη και εγώ εμείς, αυτό που σκέφτομαι θα το ρωτήσω Εμείς σεβόμεθα το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μπορεί να ενορχιστρώνει καθόλου ή έστω να συμπαρατάσετε με αυτούς οι οποίοι σας επιτίθεται δεν το, το τολμώ, Πατριαρχείο Δεν τολμώ να υποθέσω μια τέτοια υπόθεση Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι με το Οικουμενικό, προς το οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε τα καλύτερα αισθήματα Είμαστε θυγατέρα εκκλησία, αδελφή εκκλησία τώρα Αναγνωρίζομαι την πρωτοκαθεδρία του Πατριαρχείου, αναγνωρίζομαι ότι υπάρχει εκεί και φυλάσσει θερμοπύλες, τα αναγνωρίζομαι όλα αυτά. Είχαμε κάποια αντιδικία. Η αντιδικία μας δεν είχε σχέση με τα αισθήματά μας. Η αντιδικία μας ήταν επί τη βάση αρχών, τις οποίες εμείς θέλαμε να υπερασπιστούμε και γι' αυτό το λόγο είχαμε διαφορετική αντίληψη περί των πραγμάτων και... Αγωνιστήκαμε για να πείσουμε το Πατριαρχείο ότι έχουμε δίκιο. Αγωνιζόμασταν για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας μας όπως αυτή προέρχεται από τους Ιερούς Κανόνες και από τις ε, Πατριαρχικές Πράξεις. Όποιος δίνει διαφορετική διάσταση σε ένα τέτοιο αγώνα που κάναμε κάνει λάθος. Αγωνιστήκαμε υπέρ αρχών και αξιών. Κατά τα άλλα τα αισθήματα σεβασμού και τιμής μας είναι απρόσβλητα και ε, κατά πάντα θα έλεγα ε, παραδεκτά από μέρους μας. Τώρα υπάρχει αίσθηση και με δυσκολία θα, θα το πω αλλά θα το πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος και πολλές εφημερίδες το έγραψαν και πολλές εφημερίδες το είπαν και το ισχυρίστηκαν χειρίστηκε λάθος την κρίση αφότου ξέσπασε. Ανεξάρτητα δηλαδή από το βαθμό Ανάμειξή σα στι υποθέσει για τι οποίε έγινε λόγο, ότι χειριστήκατε λάθο στη συνέχεια την κρίση την επικοινωνιακή όταν αυτή ξέσπασε. Μάλιστα, μου είπαν για παράδειγμα ότι ο συνάδελφο Παπαχελάς στο Μέγα έκανε το σχόλιο ότι ο Νίξον μπορεί και να μην έπεφτε όταν ξέσπασε το Watergate. Έπεσε γιατί το χειρίστηκε λάθο. Ε, εμφανίστηκε να λέει ότι δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν έμαθε ποτέ τίποτε. Κατηγορηθήκατε, μακαριότατε, ότι είπατε ψέματα στην ιστορία αυτή. Ότι δηλαδή, α, στην περίπτωση Γιωσάκη και στην περίπτωση Βαβίλη ε, τις πρώτες μέρες η εικόνα ήταν «δεν ξέρω, δεν είδα». Και ότι στη συνέχεια αρχίσατε να ξεδιπλώνετε Όχι, είναι το τι αυτό. συνέβη. Θα σας υπενθυμίσω τα δελτία τύπου. Εγώ δεν μίλησα προς τα έξω σε κανέναν. Τα δελτία τύπου τη Αρχιεπισκοπής υπάρχουν. Ό,τι είπαμε απαρχής, αυτό λέμε μέχρι αυτή τη ώρα. Δεν έχουμε προσθέσει ή αφαιρέσει κάτι τι. Επομένω, δεν είναι ακριβή η πληροφορία ότι εγώ λέω τη μία μέρα ή οι άνθρωποι μου λένε τη μία μέρα το Α και την άλλη μέρα το Β ή το Γ ή το Δ. Πρώτον. Δεύτερον, η διαχείριση τη κρίσεω. Στα καθημά, στην εκκλησία δηλαδή. Πάτως, δεν γίνεται. Εμφανίστηκε ε... στην αρχή μια εικόνα ότι για παράδειγμα το Βαβίλη είχατε να τον δείτε 20 χρόνια. Από τον Βόλο. Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ. Αν το είπε κάποιο, ο οποίο έτσι νόμισε ότι έπρεπε να πει ή, και δεν είναι εκ των ή Για το Γιωσάκη, ότι δεν υπήρχε ποτέ συνάντηση μαζί σα. Ενώ στη συνέχεια. Δεν είπαμε ούτε αυτό. Είπαμε για το Γιωσάκη ότι ο Μακαριότατο, το γράφει το, το δελτίο τύπου, ε, δεν έχει σχέση με το Γιωσάκη υποθέτω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει σχέσει, δηλαδή και τι σημαίνει συνάντηση. Μια συνάντηση που γίνεται, Ας πούμε, στα πλαίσια μια εθιμοτυπική επίσκεψη, βεβαίω δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω μια σχέση ή ω μια συνεργασία. Πολλό Δεν είναι αυτό. Στα δελτία Απορρίπτεται επομένω όπως... την κριτική ότι ο Αρχιεπίσκοπο είπε ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Πώ θα πω ψέματα. Επιτρέπεται. Εμεί λέμε και διδάσκουμε στου ανθρώπου να λένε αλήθειε. Το ίδιο. Ε, δεν, Μάτως, δεν, δεν αποκλείω. Αυτή, ή ο Ειρηνέο λέγει ψέματα, ή εσύ, Μακαριώτατε, λυπούμε που το λέγω έτσι. Και, και δεν λείπει ο σεβασμό. Ε, μην το εκλάβετε Όχι, δεν έτσι. Το πρέπει να θέσω το ερώτημα. Ναι, Ένα από του δύο εγώ, λέγει εγώ την αλήθεια. Εγώ λέω αυτά που αφορούν σε εμένα. Εγώ λοιπόν σας λέγω αυτά που λέγαμε από την αρχή. Δεν τους εστήλαμε εμείς κάτω, ούτε τον Βαβίλη, ούτε τον Τριανταφυλάκη, ούτε τον πατέρα Νικόδημο, αν είχε πάει και αυτός μαζί τους ή πήγε αργότερα ή πήγε νωρίτερα. Δεν τους εστήλαμε εμείς κάτω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Ακούω από τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, άλλοτε μένα λένε ότι... Δεν τους έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος κάτω αυτό το έχει πει Φερρυπίν ο δικηγόρο του Πατριαρχείου, ο κύριο ο κύριος Κούγιας. Το επανέλαβε και ο δικηγόρο ο κύριο Αλφαντάκη τη άλλη πλευρά τη Τιμόθεου. Τη πλευρά Τιμοθέου, Τιμοθέου, που είναι αντίπαλο του Ειρηνέου. Το είπε και αυτό ότι και εγώ εκ μέρου του Τιμοθέου ομιλών σα λέγω ότι δεν είναι ο Αρχιεπίσκοπος ο οποίο έστειλε του. Έρχεται ο Μητροπολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος όπω λέγεται Ναζαρέτ, Ναζαρέτ προχθές, και λέγει τρόπον την ΑΕΚ προσωπών των Πατριαρχείων ότι ο, ο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών είναι αυτός ο οποίο μα έστειλε, έστειλε του ανθρώπου αυτού. Και βγαίνει σήμερα το πρωί πάλι ο, ο κύριο Κούγια, αν θυμάμαι καλά, αν, αν, αν λέω δηλαδή ακριβή πράγματα, και λέγει ότι μίλησα χθες το βράδυ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ο οποίος μου είπε να πω ότι αυτά τα οποία είπε ο Ναζαρέτ Ή ο ιοσδήποτε άλλος, ο ένας κύριος Μαυραγάνης που είναι εδώ πέρα Ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Δεν με εκφράζουν, λέει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Επομένως τώρα τι να πιστέψει κανένας Μιλήσατε μαζί του με τον Ειρηναίο Δεν μίλησα όχι, δεν μίλησα δεν μίλησα διότι φοβούμαι μήπω παρεξηγηθεί αυτή μου η κίνηση και τελικά αρχίσει να διαδίδεται ότι τάχα εγώ βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση και ζητώ σωσίβιον να πούνε αυτά τα οποία θέλω να πω εγώ. Πείτε μου κάτι, Μακαριότατα. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει σχέδιο πίσω από την επίθεση που δέχεστε. Και σα ρωτώ γιατί. Από τη μία μεριά, πολιτικοί ζητούν την παρέτησή σα. Ορισμένοι Μητροπολίτε, του ανέφερα πριν, ζητούν επίση την παρέτησή σα. Αναμειγνύονται στην ιστορία αυτή υπηρεσίε, μυστικέ υπηρεσίε. Ακούγεται εντονότατα ότι ο Βαβίλη κάποιου είδου σχέση είχε με τη Μοσάντ. Χωρί κανεί να μπορεί να προσδιορίσει ακριβώ, αλλά πάντω κάποιου είδου σχέση. Ακούγεται επίση ότι οι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε. Διάβαζα στην Αυριανή και άκουσα τον Γιώργο τον Κουρί, τον ιδιοκτήτη τη εφημερίδα, να λέει ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες Παίζουν ρόλο Ο Αμερικάνικος παράγοντας δεν συμπαθεί Το Χριστόδουλο Διότι ε, δεν μάζευε τη γλώσσα του Με τους πολέμους Και με όσα συνέβαιναν Και επομένως Πολλοί λέγουν Ότι μπορεί οι δυνάμει ε, Που σας πολεμούν να είναι υπέρτερες Αυτών που εμφανίζονται προς τα έξω Το πιστεύετε αυτό Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει σχέδιο ε, Μυστικών υπηρεσιών Σχέδιο κέντρων που δεν γνωρίζουμε εναντίον σας Κοιτάξτε, εγώ ε, θα έλεγα η απάντηση του ερωτήματός σας ότι ο ελληνικός λαός είναι αρκετά νοήμων ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί όλα αυτά τα οποία είπατε και τα οποία δεν είναι μυστικά, γράφονται ήδη στις εφημερίδες εδώ και αρκετές μέρες. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε το πιο συγκεκριμένο πάνω στην υπόθεση αυτή ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που νομίζει. Θέλω, καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, ότι αισθάνεστε ότι δεν είναι μια απλή υπόθεση πάντως αυτό που συμβαίνει. Οπωσδήποτε αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά τα βαθύτερα αίτια χρίζουν μιας ενδελεχούς αναλύσεως, για να μην λέει κανείς στο βρόντο και στον αέρα ορισμένα πράγματα, να μπορεί να τα τεκμηριώσει. Θέλω να ξαναγυρίσω σε μια ερώτηση που σας έκανα στην αρχή. Και να την ξανακάνω τώρα που έχουμε συζητήσει αρκετά ε, για τις υποθέσεις Γιατί ζητήσατε συγγνώμη από το λαό Τι θεωρείτε ότι κάνατε λάθος Μη μου μιλήσετε για τη συλλογική ευθύνη Θέλω να μου μιλήσετε προσωπικά και ανθρώπινα Εσείς ο ίδιος κάνατε λάθη στην ιστορία αυτή Κοιτάξτε, ο κόσμος πιστεύει ότι τα θέματα της εκκλησίας θα διαχειρίζεται ο αρχιεπίσκοπος Όπω τα θέματα τη πολιτεία αν, αντιστοίχω τα διαχειρίζεται ο Πρωθυπουργό. Εκεί ο Πρωθυπουργό είναι υπεύθυνο, εδώ ο Αρχιεπίσκοπο είναι υπεύθυνο. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Στην περίπτωση τη Εκκλησία λειτουργεί το λεγόμενο συνοδικό σύστημα. Δηλαδή, όλε οι αποφάσει δεν λαμβάνονται από ένα πρόσωπο, έστω και αν αυτό είναι ο προκαθήμενο τη Εκκλησία, αλλά από ένα συλλογικό όργανο που λέγεται Ιερά Σύνοδο. Επομένως η διαχείριση των κρίσεων και η διαχείριση των προβλημάτων της Εκκλησίας γίνεται κατά τρόπον συνοδικών. Αυτό είναι το πολίτευμα της Εκκλησίας μας και αυτό είναι ο τρόπος διοικήσεως της Εκκλησίας. Ως εκ τούτου ε, θα επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως ότι δηλαδή θεωρώ ότι αγγίζουν όλους μας τα επιμέρους οι επιμέρους παραλήψεις οι Σε επιλογέ μπο, προσώπων κάνατε λάθη μακαριότατα. Είναι δυνατόν να μην κάνει κανείς λάθος. Το παραδέχομαι βεβαίως. Ε, και εγώ άνθρωπος είμαι μπορεί να πέσω έξω να ακούσω μια εισήγηση που δεν έπρεπε να ακούσω ή να αξιολογήσω κατά τρόπον διαφορετικών και εν πάση περιπτώσει όχι πραγματιστικών μερικά στοιχεία τα οποία τίφενται υπόψη μου Θα υπόψημα. ανανεώσετε τώρα τον κύκλο των συνεργατών σας με νέα πρόσωπα και όπου, με αυστηρότερα κριτήρια όπου, επιλεγμένα Όπου υπάρχει ανάγκη θα γίνει αυτό Έρχομαι στην ε, υπόθεση των Μητροπολιτών που έκαναν μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. Η περίπτωση του Αττικής συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Μητροπολίτης ιδιοκτήτης offshore εταιριών, Μητροπολίτης με καταθέσεις που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο δραχμές, με βίλα παράνομα χτισμένη με μόνο άδεια της ναοδομίας και με πισίνες. Για, για εκκλησάκι είναι η άδεια. Ναι, για εκκλησάκι είναι η άδεια και <χω> ε, ε, υπάρχει βίλα εκεί με πισίνες και με όλες τις πολυτέλειες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος Θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιδράσετε σε αυτό Υπάρχει η αίσθηση ότι λέγονται μόνο λόγια Να σας πω για παράδειγμα Τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση Πιστεύω ότι θα έπρεπε να κινηθείτε και δικαστικά ως εκκλησία Εναντίον του συγκεκριμένου ε, Μητροπολίτη Η περιουσία του μπορεί να αποδειχθεί σε ποιο βαθμό οικοδομήθηκε από τον μισθό του, τις κληρονομιές που τυχόν έλαβε ή από τα λεγόμενα τυχερά. Κατ' εκτίμηση μπορεί κανείς να καταλάβει. Μια τέτοια περιουσία δεν οικοδομείται από τον μισθό του επισκόπου. Δεν οικοδομείται ε, παρά μόνο αν κανείς βάλει χέρι στον οβολό του πιστού. Θα διεκδικήσετε δικαστικά την επιστροφή των χρημάτων α, του λαού Αυτό και μόνο λεγόμενον Ότι δηλαδή κάποιος ιερωμένος έβαλε χέρι στα λεφτά του λαού α, Αυτό και μόνο συνιστά έγκλημα καθοσιώσεως Κύριε Χατζηνικολάου Και επειδή έμαθα να είμαι αυστηρός στον εαυτό μου Για να είμαι και αυστηρός στους άλλους όπου πρέπει Πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη πλειονότητα των ιεραρχών Δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου είδους παρατράγουδα ε, η ο... ερώτηση είναι απρεπή, αλλά εγώ θα σα ρωτήσω σήμερα και για την προσωπική σα περιουσία. Εάν θέλετε, είναι προσωπικό δεδομένο βέβαια. Και είναι απρεπή η ερώτηση, το θα ξέρω, θα... αλλά εδώ που φτάσαμε ε, θα εφόσον, τα ρωτήσω εφόσον, όλα. Σε προκαλείτε, θα πω εγώ λοιπόν: Δεν έχω στην κατοχή μου κανένα είδο περιουσία. Ούτε κινητή, ούτε ακινήτου. Α ψάξει όποιο θέλει σε όλα τα υποθυκοφυλακεία τη Ελλάδο, αν βρει μερίδα πονόματη του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου Παρασκευαϊδη Μάλιστα να προσθέσω και αυτό ότι το πατρικό μας σπίτι το οποίο ανήκε στον αδελφόν μου ο οποίος το αγόρασε με δάνειο που πήρε κάποτε πριν από 40 χρόνια ναι. το, σπίτι μας, το σπίτι αυτό το πατρικό όπου έζησαν οι γονείς μας έζησε και ο αδελφός μου εκεί εγώ ενωρίς είχα φύγει για να γίνω κληρικός ε, κατόπιν κοινή συμφωνία και δική μου παροτρύνσεω προ τον αδελφό μου, το εδώρισε σε ένα μοναστήρι. Ε, τώρα μένει μαζί μου στο ίδιο σπίτι και επομένω ούτε αυτός ούτε εγώ έχουμε κα, κανένα είδου περιουσία. Πείτε μου για τον Αττική. Συγκινήστε και το βλέπω ότι συγκινήστε. Ε, όμως Όμω πρέπει να, πρέπει να θέσω όλα τα ερωτήματα. Ζητώντας συγγνώμη για την απρέπεια Ορισμένων ερωτημάτων που υπο κανονικέ συνθήκε δεν θα επέτρεπα στον εαυτό Πείτε μου για τον ατοική σα, παρακαλώ, Μακαριότατε. Θα διεκδικήσει η Εκκλησία οικονομικά την επιστροφή χρημάτων, εάν αποδειχθεί από την έρευνα που γίνεται ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οικονομική Μην του να κατάσταση. Δεν συμβάλλεται ότι θα γίνει αυτό. Είτε η δε τιμωρία η οποία του επευλήθη είναι παραδειγματική. Και πρέπει να σα πω ότι κυρίω αυτό το στοιχείο. Αυτού του αδικαιολογή του πλουτισμού ήταν εκείνο το οποίον μας έβγαλε από τα ράσα μας. Όπως λέμε, βγαίνω από τα ρούχα μου. Διότι ναι, όλοι υπήρχαν, υπήρχαν και τα ροζ σκάνδαλα, στα οποία δεν θέλω να επιμείνω ιδιαίτερος ε, για τα οποία κατηγορείται η Ιερά Σύνοδος, και όχι μόνον εσείς αυτή τη φορά, κατηγορείστε όλοι μαζί, η ιεραρχία, ότι γνωρίζατε από καιρό και δεν πράξατε τίποτε ότι δηλαδή υπήρχαν στην κατοχή σας αυτές οι κασέτες που έγιναν στη συνέχεια serial, λαϊκό ανάγνωσμα και προκαλούν πολύ πόνο στους πιστούς με την διαρκή προβολή και επανάληψή τους και δεν πράξατε τίποτε. Ε, και αυτό δεν είναι αληθές, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι όταν ετέθησαν πριν από τρία χρόνια ετέθη το πρόβλημα αυτό, και είδαμε τις κασέτες να, ε, δημοσιοποιού, να δημοσιοποιούνται κατά το περιεχόμενό τους, ε, τότε επελήφθημεν ως Ιερά Σύνοδος της υποθέσεως. Αλλά οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις που είχαμε από τους νομικούς, γιατί ξέρετε η δικαιοσύνη, η εκκλησιαστική στην Ελλάδα, απονέμεται όχι μόνον επί τη βάση των ιερών κανόνων, απονέμεται και επί <S aan> τη βάση των Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και τους νόμους. Τότε λοιπόν οι νομικοί σύμβουλοι της Ιεράς Συνόδου μας ε, είπαν ότι δεν έχετε εκ του νόμου δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ως αποδεικτικό μέσο κασέτα προερχομένη από υποκλοπή. Αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα και επομένως και εκείνος που ενεργεί την υποκλοπή και εκείνος που κάνει χρήση προϊόντος υποκλοπής είναι ένοχος και παραπέμπεται στον εισαγγελέα. Επειδή δε η Ιερά Σύνοδος είναι ένα σεβαστό όργανο Δεν είναι το δυνατό να, να φτάσει να κάνει μία τόσο μπορεί μεγάλη παραμονή Μπορεί ο υπομετροπολίτης, παρανομία. ο ιεράρχης να έχει προσωπική ζωή Όχι, κατά την άποψή μου πρέπει δεν πρέπει να, να ζει σε γυάλινο Βεβαίως, σπίτι, να το πω είπα έτσι αυτό. εγώ Εσείς το είπα αυτό. Το εγώ αυτό και το υποστηρίζω Και το εφαρμόζω για τον εαυτό μου πρώτος Θέλω και καλύτερος Θέλω να πω, μπορεί ε, το επιχείρημα ότι παραβιάζεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή φοβηθήκαμε ότι χρησιμοποιούνται. Ίσως ή το λάθο η εκτίμησή μα. Και ίσω είναι και αυτό ένα από τα λάθη μου. φοβηθήκαμε ότι η αδίποτε απόφαση θα παίρναμε θα κατέπιπτε εν συνεχεία με προσφυγή του στο Συμβούλιο τη Επικρατεία ω παράνομο. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην εκθέσουμε την Εκκλησία, η οποία θα κατηγορείται ότι λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες είναι αντιδημοκρατικές και παράνομες γι' αυτό το λόγο ακολουθήσαμε Τώρα Εμένα εκτονί... μου αρκεί η δήλωσή σας ότι θεωρείτε ότι ήταν ή λάθος. Το λάθος, ή το λάθος Έρχομαι σε ένα ερώτημα που κάνουν πολύ τελευταία Μήπω λάθο. λύση για να υπερβούμε αυτή την άσχημη πραγματικότητα των ροζ σκανδάλων είναι η επιστροφή στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους όπου ο επίσκοπος ήταν έγγαμος ή έστω η επιλογή σαν μια άλλη λύση επισκόπων μεγαλύτερη μεγαλύτερης ηλικίας δηλαδή δοκιμασμένων επιμακρών στη σχέση τους με τους πολίτες και στον τρόπο με τον οποίο ζουν ε, Το έχω ακούσει και εγώ και το έχω διαβάσει και το έχω μελετήσει ε, Η καθιέρωση κύριε Χατζηνικολάου της αγαμίας των ανωτάτων κληρικών δηλαδή των επισκόπων ε, ερίδεται, στηρίζεται, θεμελιώνεται επάνω σε απόφαση της ε, πενθέκτης Συνόδου. Άρα για να αλλάξει αυτό το καθεστώς πρέπει να υπάρξει μια άλλη Οικουμενική Σύνοδος του αυτού επίπεδου δηλαδή για να μπορέσει να αναιρέσει την προηγούμενη απόφαση. Επομένως δεν είναι υπόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος μόνον να λάβει μια τέτοια, υπόθεση, μια τέτοια περίπτωση και να λάβει μια τέτοια απόφαση το πολύ πολύ θα μπορούσε αυτό να συζητηθεί σε μια πανορθόδοξη σύνοδο, πανορθόδοξη διάσκεψη, όπου θα συμμετείχαν όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες που υπάρχουν στην οικουμένη και αυτές να ελάμβαναν ενδεχομένως μία απόφαση, αν και από πολλούς κανονολόγους λέγεται ότι δεν έχει το κύρος μια πανορθόδοξος διάσκεψη ή σύνοδος να αντιπαρατεθεί σε αποφάσει που έχουν ληφθεί από Οικουμενική Σύνοδο, γιατί όπω ξέρετε ο Χριστιανισμό είναι τώρα διασπασμένο, είμαστε τρία κομμάτια. Και επομένω παρά το ότι εμεί πιστεύουμε ότι κατέχουμε την αλήθεια πλήρη, και επομένω από μόνοι μα είμαστε η Ορθόδοξο κατά Ανατολάς Εκκλησία του Χριστού, κατά τα άλλα δεν ονομάσαμε τη σύνοδό μα που πρόκειται Πάστε. να συνέλθει η Οικουμενική, την ονομάσαμε Γενική Σύνοδο. Ε, ακριβώς ή μεγάλη σύνοδο μεγάλη σύνοδο ακριβώς για να δείξουμε ότι αυτή η σύνοδος υπολείπεται κατά τη των Οικουμενικών είναι επομένως θέμα ε, και ουσίας αλλά και διαδικασίας Θα ερευνήσετε τα οικονομικά των υπολείπων ε, Μητροπολιτών για ορισμένους πρόταση, ακούγονται σημεία και τέρατα Η πρόταση μου η οποία έγινε δεκτή από την Ιερά Σύνοδο είναι ακριβώς να ε, υποβάλουν όλοι οι Μητροπολίτες αντίγραφων τη δηλώσεως ε, δηλώσεω των στην εφορία το ε9 που λέμε και να καθιερωθεί το πόθεν έσχεση για όλου μα. Μήπω για την στάση αρκετών πολιτικών, ιδιαίτερα από το χώρο του Πασόκ και τη αριστερά απέναντί σα, πολιτικών που ζητούν και την παρέτησή σα τι τελευταίε μέρε, οφείλει το γεγονό ότι και εσεί στο παρελθόν πολιτευθήκατε εντό εισαγωγικών ω ε, Ανοίξατε μέτωπα με ορισμένα από τα κόμματα. Για παράδειγμα, θυμούμε και έχετε πολύ, ε, πολύ έντονη κριτική ακούσει για εκείνο το Γρεκίλη ή για την κόντρα σας στο θέμα των ταυτοτήτων με την κυβέρνηση του Πασόκ όπου ελέγετο και γράφεται ότι ήταν μια αδιέξοδη κόντρα με την έννοια ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαστικά οδηγηθήκαμε στις ταυτότητες χωρίς το θρήσκευμα. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αντιθέτω, πρέπει να πω ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε καμία παρέμβαση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ταυτοτήτων. Ή στο κάτω-κάτω τη γραφή, όπω πληροφορούμε, οι ευρωπαϊκέ ταυτότητε που θα είναι κοινέ για όλες τι χώρε μέλη της Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα έχουν δύο, δύο κεφάλαια. Το πρώτο θα είναι υποχρεωτικό για κάθε χώρα και επομένω τα στοιχεία είναι κοινά για όλου του πολίτε και από κάτω θα υπάρχει ένας ε, καθαρός ελεύθερος χώρος όπου η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κράτος θα μπορεί εκεί να γράψει όποια στοιχεία νομίζει ότι τις είναι απαραίτητα για τους πολίτες της και μόνον. Λοιπόν, ο λόγος μου είναι γνωστό και είναι αποδεκτόν ότι έχει ενοχλήσει πολλούς. Είναι όμως λόγος, ε, θα έλεγα χρυσοστομικός και προδρομικός. Δηλαδή, ο λόγος τον οποίο χρησιμοποιούσε ο πρόδρομος όταν έλεγε το «Ου και εξαισθήσει» δεν σου επιτρέπεται αυτό το πράγμα ή όταν ο, ο, ο Ιερός Χρυσόστομος απευθυνόμενος εις την βασίλισσαν της εποχής εκείνης έλεγε «Πάλιν η μένετε, πάλιν ταράτετε, πάλιν ετίτες ζητεί την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακι». Λοιπόν, ε, νομίζω ότι ο ρόλος ενός αρχιεπισκόπου όπως και ο ρόλος κάθε επισκόπου και κάθε κληρικού δεν είναι απλώς και μόνον να ομιλούμε για τη μεταθανάτιο ζωή, για την ψυχή μας και για την αιώνιο βασιλεία βεβαίως αποτελεί το υπαριθμό ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχολούμεθα πρωτίστως είμεθα πνευματικοί πατέρες αλλά νομίζετε ότι θα ειδικαιωνόμασταν στα μάτια του λαού μας εάν απήχαμε από το να λάβουμε θέση για υπαρξιακά προβλήματα, για καθημερινά προβλήματα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος κάθε στιγμή στη ζωή του εμείς να εδηλώναμε μια ε, αποχή, μια αδράνεια λέγοντας ότι δεν είναι δικός μας ρόλος δεν είναι δικός μας ρόλος να ασχοληθούμε με την οικογένεια και τα προβλήματά της με την νεολαία και τα προβλήματά της με την παιδεία και με τα προβλήματά της δεν είναι ρόλος δικός μας να πούμε κάτι τι για τα εθνικά μας θέματα όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει γιατί λοιπόν θεωρείτε θεωρείται με αλφαγιώτα ο λόγος ο δικός μου ότι είναι λόγος ο οποίος μπαίνει σε ξένα χωράφια τρόπον τεινά, και δεν παραμένει σε ένα χώρο όπου εκεί και μόνο θα μπορούσαμε να λέμε για το κερί και για το λιβάνι. Το γρεκίλι ήταν λάθος. Δεν νομίζω. Όχι λάθος. Δεν νομίζω ότι είναι, ότι είναι λάθος. Επιτέλους πρέπει να ακούγονται μερικές αλήθειες σε αυτόν τον τόπο όταν δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι να τις λένε. Ας τις λέει ο Χριστόδουλος. Επαρκούν τα μέτρα και κλείνω. Τι εννοώ. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι σε μια ελληνική κοινωνία όπου έχουν φθαρεί τα πάντα, έχει φθαρεί η εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς. Η εμπιστοσύνη απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους. Η εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος και στους λειτουργούς του. Εσχάτως η εμπιστοσύνη απέναντι στη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Τώρα Φθύρεται και η εμπιστοσύνη απέναντι στην Εκκλησία, το πνευματικό καταφύγιο και τους ιερείς. Επαρκούν τα μέτρα αυτά για να αποκατασταθεί αυτό το κενό, για να αποκατασταθεί το τροθέν κύρος της Εκκλησίας. Είναι... Ένας φίλος μου, πνευματικός άνθρωπος, λέγει ότι αυτή είναι η εικόνα μιας άγριας Ελλάδας, στην οποία δεν έχεις που να ακουμπήσεις, διότι όλα έχουν ευτελιστεί, όλα έχουν... Α, υποστεί μείωση κύρους, μείωση αξιοπιστίας. Επαρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι λυπηρό. είναι ασπιρίνη απλή, μακαριότατα. Κοιτάξτε, ε, έκαναμε μία επανάσταση με τα μέτρα αυτά, έστω και αν δεν, έχει δεν, έχουν αξιολογηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μικρό πράγμα, ούτε η Οικουμενική Σύνοδος δεν το είχε αποφασίσει ποτέ αυτό. Είναι μικρό πράγμα να καθιερώσουμε εμείς ένα συμβούλιο το οποίο στο οποίο θα συμμετέχει ως πρόεδρος μεν ο Αρχιεπίσκοπος ο Εκάστοτε και θα έχει τέσσερα ακόμα μέλη από κάτω που θα είναι οι αντιπρόεδροι των τεσσάρων ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας Αρίου Πάγου Συμβουλίου της Επικρατείας Ελεκτικού Συνεδρίου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι οποίοι θα λαμβάνουν κάθε μήνυση η οποία θα έρχεται εναντίον κάποιου Μητροπολίτου και σε πρώτη φάση θα ενεργούν, θα, θα, αξιολογούν, θα κρίνουν περί της νόμο βασιμότητος ή της νόμο αβασιμότητος της μηνύσεως αυτής και στη συνέχεια θα υποβάλουν το πόρισμα της έρευνάς τους στην Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή βάλαμε πάνω από το κεφάλι μας ένα όργανο αδέκαστο, τουλάχιστον εξοφίτσιο, ένα αδέκαστο όργανο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα το, το, εμπνευστήκαμε ακριβώ και μόνο για να αντιμετωπίσω με αυτή την καχυποψία που υπάρχει, ότι δεν έχουμε τάχα τη διάθεση να εξηγειάνομαι το, το χώρο μα. Και είναι λίγο ας θα πούμε. Θα μπει και στο περιβάλλον σα, αν χρειαστεί. Σα το είπα και το επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Όποιο είναι ε, ή, υπόλογος ή ένοχος πράξεως η οποία είναι όχι πρέπουσα, βεβαίω θα υποστεί τι δέουσε αν σας ζητούσα να κλείσετε εσείς αυτήν την συνέντευξη, αυτή την εκπομπή, κοιτάζοντας τους πιστούς στα μάτια και λέγοντάς τους δύο λόγια, τι θα τους λέγατε. Θα τους έλεγα πράγματι, κοιτάζοντάς τους στα μάτια, με πολλή ειλικρίνεια, όπως το έχω καθιερώσει και το συνηθίσει ε, τόσα χρόνια. Ε, δεν είναι η εικόνα της Εκκλησίας αυτή η οποία παρουσιάζεται τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν τα μεμτά σημεία μέσα μας, μέσα στο σώμα μας, στο σώμα των κληρικών μας, όλων των βαθμών. Τα έχουμε επισημάνει και θέλουμε να τα διορθώσουμε. Επήραμε ήδη μέτρα τα οποία πιστεύουμε ότι εάν σωστά εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο όλοι ονειρευόμαστε. Κατά τα άλλα, η θρησκεία και η εκκλησία μένουν στην ψηλή θέση την οποία έχουν μέσα στην καρδιά σας, αγαπητοί συνέλληνες μένουν ακριβώς όπως τις είχατε γνωρίσει αυτές τις αξίες. Και όταν έλεγα ότι η Εκκλησία αποτελεί κεφάλαιο του έθνους και αποκούμπη του λαού μας, το εννοούσα. Γιατί πραγματικά ήξερα ότι εκεί μπορείτε να καταφεύγετε και η Εκκλησία ως ιερός θεσμός δεν πρόκειται ποτέ να σας απογοητεύσει. Μακαριότατε σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την υπομονή και το κουράγιο να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Και σας εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. πολύ κύριε Χατζηνικολάου που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Αυτό το Σάββατο με την ημερησία ΟΜ, ένα τεύχος που σφίζει από υγεία και ένα αφιέρωμα που κάθε άντρα οφείλει να έχει στο φαρμακείο του. Paper, ladies and gentlemen, το Paper ευχαριστεί την Ακαδημία για την προτίμησή της, αλλά απονέμει πρώτο τα Όσκαρ της χρονιάς και μαζί το DVD Προστά τη οικογενείας του Νίκου Περάκη με τους Ρένο Χαρλαμπίδη, Κατερίνα Γιατζόγλου, Άλκη Παναγιωτίδη. Μην χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο την ημερησία. Marie Super Διπλό τεύχος Μαρτίου. Bread Excellence. Τα καλύτερα προϊόντα ομορφιά όπω τα ψήφισαν οι Γάλλοι ειδικοί. Μαζί, δύο DVD και ένα βιβλίο. Ελένη Πετρουλάκη, νούμερο 2. Γυμναστείτε και αποκτήστε το τέλειο σώμα. Βασιλική Γάμη. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτικά musical όλων των εποχών. Αρωματοθεραπεία. Το πρώτο ελληνικό βιβλίο για τα μυστικά τη. Μάρι κλέ. πλούσιο. Όσο ποτέ. Μόνο με 4 ευρώ και 90 λεπτά. I'd like a fruit juice. Please. Μάθετε και μιλήστε σωστά αγγλικά, παίζοντας τον υπολογιστή σας με το Doki, τη βραβευμένη σειρά εκμάθησης ξένων γλωσσών σε Interactive CD-ROM για μικρούς και μεγάλους. Μάθετε να μιλάτε αγγλικά στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στην αγορά. Κάθε εβδομάδα ενεργοποιείται και ένα νέο σημείο της πόλης. Αυτή την εβδομάδα το Doki σας προσκαλεί στο μπαρ. Doki. Κάθε Κυριακή με το έθνο τη Κυριακή. National Geographic, το μεγαλύτερο περιοδικό του πλανήτη. Εξερευνήστε το παρελθόν, το μέλλον, το σύμπαν, τη ζωή. Στο τεύχος που κυκλοφορεί, ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα στις λειτουργίες και στα μυστικά του εγκεφάλου. Και ακόμη, το τρίτο DVD της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας της ζωής. Ένα έργο που δεν μπορεί να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη. National Geographic, το αυθεντικό.